Τι ξύλο θέλετε, καρυδιά ή μόν, με χρυσά ή μπρούτζιν αγγελάκια. Θέλω ασπιρίνες και μπύρες, μα να προλάβω την παράσταση. Τι πιέμαι, δεν θυμάμαι τι πιέμαι, ρε. Παιδιά, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά νομίζω ότι ήρθαμε στην Κίνα. Στην Κίνα? Ρε εσείς, παντρεύτηκα αυτό ήτανε? Πείτε μου ρε, παντρεύτηκα? Κωνσταντίνε, το μόνο που θυμάμαι ήταν το μπάτσελο πάρτι που σου κάναμε. Γάμο, δεν θυμάμαι. Έλα ρε, ψυχραιμία. Λογικά ο γάμος είναι σήμερα. Το μόνο που μένει είναι να γυρίσουμε πίσω. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, ρε παιδί μου. Ό,τι διάσημους θέλεις μπορώ να σου φέρω. Μέχρι και νεκρούς ανασταίνω. Ποιον θέλεις, τον Μάικλ Τζάκσον, σου φέρω τον Μάικλ Τζάκσον. Πστ, να σου πω. Έχω φάει το Χόλιγουντ με το κουτάλι. Δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ξέρω Μελ Γκίψον, ξέρω Αλ Πατσίνο. Παίζω σφαλιάρες με αυτούς, ρε. Άλλη χρωστάς. Τα είσαι σαν λογάκια. Ρουλέτα. Λέρο. Ου γαμώτο. Να σου πω. Δεν με είδες, δεν με ξέρεις. Μην κοιτάς από εδώ, μην κοιτάς από εδώ. Ψάχνουμε ένα φιλαράκι μας, είπαμε πως είναι εδώ. Φιλαράκι, βοήθησέ με. Κώστα, Κωνσταντίνο, Γκάς, Κόγκος, μας είπαν να συχνάζει εδώ πέρα. Και Ντίνος. Ναι, ναι, το ξέρω τον Ντίνο. Ήταν εδώ πριν μισή ώρα, τρία τέταρτα, αλλά έφυγε. 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 Ναι, ναι, έλα. Ναι. Κάτι άλλο? Δεν με παίρνει άλλο εδώ, ρε φίλε. Είναι καλά που το κατάλαβες. Και να σου πω, τώρα που θα φύγεις, να αργήσεις να ξανάρθεις. Δεν θα μας λείψεις. Το μόνο που μου μένει είναι να παντρευτώ την Αντζελίνα μου. Να πας, αγόρι μου. Να πας. Μακριά από μας. Πού πας? Χανιά. Θα σου πω, δεν άκουσες τίποτα, έτσι? Εγώ ούτε σε είδα, ούτε σε άκουσα. Ατζελίνα, μωρό μου, ετοιμάσου. Σούρχομαι. Ο Κόγκος. Ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε και εδώ, έχετε ανθρώπους. Εντάξει, εντάξει, θα σας τα δώσω τα λεφτά σας, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Πείτε, σας παρακαλώ, στο αφεντικό που σας έστειλε ότι περιμένω μια περιουσία στα χέρια μου από στιγμή σε στιγμή, ε. Ο Βασιλαντονάκης μας έστειλε. Ποιος μας έστειλε? Ο πεθερός μου! Έλα ρε παιδιά, πείτε το και με κοψοχολιάσατε!
Όχι, πραγματικά δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που θα το γνωρίσω και ο γάμος. Θα γίνει. Ε, ναι, βέβαια, θα γίνει, θα γίνει. Γιατί είμαι εδώ, νομίζεις, γιατί άλλο. Και τα άφησε όλα, όλα στα παιδιά του. Και σε μένα που στάθηκα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Τα δύο ολόκληρα τελευταία χρόνια. 1,5 έστω. Καταλαβαίνω τον πόνο σας. 1,5 χρόνος φροντίδας και αγάπης. Μεγάλης αγάπης. Μεγάλης. Μισό. Ναι. Ποιος γκάς. Ναι. Πάρτε αργότερα, έχω δουλειά. Ποιος γκάς ήταν αυτός τώρα. Πού είχαμε μείνει. Α, εκεί που δεν σας άφησε φράγκο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιείτε μόνο του. Γεμίζει από εδώ και όταν χαλάσει το πετάμε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αγόρι μου, χωρίσαμε. Κατάλαβε το. Πρέπει να πάω για πρόβα. Αύριο έχω πρεμιέρα. Σε παρακαλώ. Τελειώσαμε. Και με πετά έτσι εύκολα. Άσε με. Ναι. Γκά. Ποιο γκά. Συγγνώμη κύριε Γκά, συγγνώμη ένα λεπτό. Μπορείτε να με πάρετε λίγο αργότερα, γιατί έχω ένα βάρο να ξεφορτωθώ. Ε? Ευχαριστώ. Ναι. Ποιος. Ποιος γκάς. Έλα ρε ρε Μάλι. Έλα ρε γελία που πήγες Αμερική και μας έγινες γκάς. Πού είσαι μωρή παιχτούρα, πού χάθηκες. Ποιες γυναίκες θα τραβολογάνε πάλι. Ναι ρε, γυναίκες με τραβολογάνε ρε. Γυναίκες τα. Τζίμι, ξέρεις γιατί σε πήρα. Γιατί. Να σας καλέσω στο γάμο μου, φίλε. Παντρεύομαι. Παντρεύεσαι. Εσύ ο αιώνιος Εργένης, πλάκα κάνεις. Όχι, όχι. Δεν κάνω καθόλου πλάκα, Τζίμι. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κρήτη. Βγαίνουμε από Χανιά και πάμε για... Σφακιά. Ρε εσύ, ελάτε ρε εσείς. Σε 4 μέρες είναι ο γάμος. Και δεν μου λες, η νύφη, Κρητικιά. Πιο πολύ δεν γίνεται. Τζίμι. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Αλλά μόνο εσάς έχω ρε φίλε. Κανέναν άλλο δικό μου δεν έχω, μόνο εσάς. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, γιατί δεν μιλάς. Έλα, πολύ μίλησες. Τον φάγανε. Τι θα μας κάνουν, ρε παιδιά. Γιατί έχουν δει κανά. Μονόκανα. Επαναληπτικά. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Πού πάτε, ρε κουμπάρι, σε τι σας έφτεξα. Θέλω να δοκιμάσεις κάτι. Όλοι στο κόλπο, ε! Τι είναι εδώ, ρε παιδιά? Ποιες τις ερωτήσεις? Πρωτόρακο είναι! Τσικουδιά! Έλα μωρέ! Τσικουδιά θέλατε να δοκιμάζω και με κατατρομάξατε! Κλείστε μύτη και κοπάνα το! Έχει κάποια διαφορά από την κανονική ρακή, γιατί σαν να νομίζω ότι έχει περισσότερο ενόπνευμα, ε! Ξυλόπνευμα το λένε. Σκέτη μεθανόη. Μόνο για τις εντριβές κάνει. Και άμα πιείς πολύ, μπορεί και να σε τυφλώσει. Ναι, άμα πιω ένα ποτηράκι μόνο, δεν παθαίνω τίποτα έτσι. Κοπάνα το! Και μην τα αφήσει πολύ στο στόμα σου και καείς. Και μην τολμήσεις να το φτύσεις. Για θα προσβληθώ. Πάμ και κάτω. Καλά, ντε. Εντάξει, μωρέ, δεν ήταν και τόσο δυνατό. Τον εθωρείτε, μωρέ. Καπνούς βγάζει από τα αυτιά του. Κουμπάρε, δεν είμαι καλά. Νομίζω πως τυφλώθηκα. Τυφλώθηκε, λέει. Πράγμα δεν έχεις, παλικάρις. Άμα πεθάνω, τι θα κάνεις? Τίποτα, γιατί θα έχω φύγει από χρόνια εγώ. Είμαι πολύ μεγαλύτερη. Δεν θέλω να σ' ακούω να το λες αυτό. Σ' αγαπάω και δεν θα σ' αφήσω να πας πουθενά. Θα σε κρατήσω στην αγκαλιά μου για πάντα. Εσύ, όταν κάποτε ακούσεις ότι πέθανα,
Ξέρεις τι θέλω. Φέρτε μου μια βικοσκόλα. Με στέβια. Θέλω όπου και να είσαι, στο ποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεσαι, να ανέβεις τη μηχανή σου και να με πας μια βόλτα. Να είναι νύχτα και να με ρωτάς, να το πατήσω ή φοβάσαι. Πώς έγραψα αυτό το αριστούργημα, πώς? Με ποια χέρια, σε ποιο λάπτο. Τέτοια κάνω και με θέλουν όλοι. Α. Ρενό. Αχ, ήρθες αργά. 5 λεπτά νωρίτερα να αρχώσουν και θα ακούγες τον καλύτερο διάλογο που γράφτηκε ποτέ στα χρονικά. Μιλάμε για κλάμα. Δεν με συγκινούν εμένα τα κλάματα. Τα τρώω στη μάπα κάθε μέρα στη δουλειά. Κάτσε να σου την παίξουν και σένα, κάτσε. Τι? Σκηνή. Καλά, περίμενα, έχετε ο Τζίμι σε λίγο να μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, αλλά ο τόνος στη φωνή του δεν μου άρεσε. Όχι, 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 δεν θα με συγχύσετε εσείς. Έχω πρεμιέρα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Παιδιά, ήσασταν τέλειοι. Πάμε άλλη μια φορά τη σκηνή. Ξύπνε, μωρέ. Ξύπνε, μωρέ, κοπέλι. Έλα, παλικάρι, ξύπνα. Έλα, ρε, παλικάρι. Έλα. Κράτησου πάνω. Έλα. Έτσι, μωρέ. Γεια σας, έλα, έλα. Θωρείς που σε θωρώ. Θωρώ σε που θωρείς με. Και τώρα που πέρασες το τεστ, μολόγα. Εσύ είσαι... Εγώ είμαι ο Κωστής. Εσείς? Εγώ είμαι Βασιλαντωνάκης. Βασιλαντωνάκης. Πρωτόκριτος Βασιλαντωνάκης. Ο πεθερός είμαι, ρε κοπέλη. Χάρηκα. Χάρηκα να το πω, να το πω. Γυναίκα, πιάσε δυο νεροπότηρα. Να δούμε τι άντρας βγάνει η Αθήνα. Παιδιά! Παιδιά! Έλα στα παιδιά, λέγε ρε! Ποιος με πήρε τηλέφωνο σήμερα, μάντεψε. Καλά, μη μάντεψε. Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, ρε. Ο Γκόγκος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, γκάσε εδώ. Έλα, ρε, αυτός ήτανε. Και εμένα με πήρε, αλλά εκείνη την ώρα παρηγορούσα. Και εμένα με πήρε και εκείνη την ώρα χώρισα. Εσείς έχουμε να τον δούμε πολλά χρόνια αυτόν. Ωραία, και τι ήθελε. Παντρεύεται. Τι? Παντρεύεται. Αυτός δεν πήγε στην Αμερική για να γίνει σούπερ ηθοποιός και μεγάλος και κατάτησε πορτιέρ σε καζίνο. Τι γελάρε, τι κοροϊδεύεις ρε. Μια χαρά δουλειά είναι. Ξέρεις τι tips παίρνουν εκεί πέρα. Τώρα πώς βρέθηκε εδώ να παντρεύεται κριτικά, ιδέα δεν έχω. Εγώ δεν περίμενα ποτέ θα παντρευτεί παιδιά. Είχε κάτι στη φωνή του. Μια αγωνία, ένα φόβο. Και μετά άκουσα κάτι πυροβολισμούς και τον έχασα. Πυροβολισμούς ρε. Ω, αρκετά με ζαλίζει. Σας είπα ότι εγώ ανεβάζω ένα θεατρικό σπονδυλωτό για τέρια στους έρωτες. Ο Κωνσταντίνος είναι εκτός θέματος. Ρε εσύ, ήταν σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, σου λέω. Σου είπε ότι κινδυνεύει. Όχι, αλλά μου έλεγε: Δεν έχω κανέναν, έχω μόνο εσάς. Και μετά άκουσα τους πυροβολισμούς. Έχουμε περάσει αρκετά με τον Κωνσταντίνο, το αγόρι μας. Αν κινδυνεύει, ας πάει κάποιος από εσάς να εκτιμήσει την κατάσταση. Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι. Ε? Τι θα λέγα τράβει για μια βολτίτσα. Και οι τρεις παρεούλα. Να δούμε τι κάνει ο Κωνσταντίνος μας, να περάσουμε και καλά. Λέτε. Κι εγώ αυτό λέω, φίλε. Κωνσταντίνος ήταν πάντα εξηγημένος μαζί μας. Κάποια στιγμή είχα μείνει ταπί, σου λέω. Και μου έστειλε την Αμερική 3.000 δολάρια και δεν τα ζήτησε ποτέ πίσω. Και εμένα ρε. Και εμένα μου λέει: Έλα Αμερική φιλαράκια που τότε σου γουστάρει. Δηλαδή μου βάζει τα εισιτήρια, παίρνω την παλέτα, ετοιμάζομαι να φύγω. Και ξαφνικά πεθαίνει αζάμπλουτος και αναλαμβάνω την κηδεία. Καλά, παιδιά, μιλάμε να φέρετο, ε. Ήθελες να ξαπλύνεις μέσα για μέρες, ε. Πανάκριβο. Και εμένα με είχε σώσει από κάτι ρατζιστές. Με είχαν στριμώξει σε μια αγωνία και με αποκαλούσαν γκέι. Και ο Κωνσταντίνος μου τους έκανε τόπι στο ξύλο, τους άπησε. Το χρυσό μου. Να πάτε να τον βοηθήσετε εσείς. Έχω πρεμιέρα. Τι πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί είναι στην Κρήτη, είναι μπαμ γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ θα ήθελα να είχα τα φιλαράκια μου δίπλα μου, είτε στο γάμο μου, είτε στην κηδεία μου. Α, μην αρχίζουμε τώρα τα συναισθηματικά. Σας είπα, δεν πάω πουθενά. Τέλος!
Μανολάκη! Ναι, πατέρα. Έχουμε μια υποχρέωση, κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς. Εμείς οι δύο. Η φαμίλια μας. Άντε πάλι. Κάποτε πρέπει να τους κλείσουμε. Εύκολο. Τους ξεχνάμε και κλείνουν από μόνοι τους. Δεν γίνουν έτσι λογαριασμοί αυτοί. Έχουν κλείσει ήδη και δεν το κατάλαβες. Μανολάκη. Μάλιστα. Κάτσε. Αυτούς τους λογαριασμούς πρέπει να τους κλείσεις εσύ. Για να μην κλείσουν μέσα και να μην βάλω, ε. Ωραία σχέδια έχεις για το γιο σου. Δεν μιλάνε έτσι οι κριτικοί. Τι σοϊ κριτικός είσαι. Από τους λογικούς μήπως. Σε χάλασαν οι Αγγλίες και τα Λονδίνα. Είχα δίκιο που δεν ήθελα να σε στείλω. Η συγχωρημένη μάνα σου φώναζε ότι θα μείνει αγράμματο. Ας έτσι μάνα μου ήσυχη. Για μένα ήθελε μια άλλη ζωή. Για χαρά είναι η ζωή σου. Έχεις την περιουσία σου και δουλειά. Ένα χρέος έχεις να κάνεις. Μόνο. Μα είναι πράγματα αυτά που λέμε τώρα. Πού ζούμε. Στα σφαγιά. Και ο Βασιλαντονάκης παντρεύει την κόρη του. Το άκουσα αυτό. Καλά κάνει. Ο Θεός τον τιμώρησε που δεν έκανε γιο. Καλύτερα για μας. Μια κόρη έχει και κλείνει το ζώο του. Να δω τι άλλο θα πεις. Μια χαρά κοπέλα είναι η κόρη του. Μανάκι. Εμείς γυναίκες δεν σημαδεύουμε. Ένα γάμο όμως το χαλάμε. Και ένα γαμπρό το τρώμε. Τίποτα δεν τρώμε. Λοιπόν, ξεχάσε το. Έλα. Πάω γιατί με περιμένουν τα παιδιά. Εγώ που έχω γιο πρόκοψα. Άσε, θα το κανονίσω μόνος μου. Θα τιμήσω τη φαμίλια μας. Ό,τι πεις τον Κορλεόνε, ό,τι πεις. Άντε, γεια. Τι θα κάνω με δάφτον, τι θα κάνω. Ο Βασιλαντονάκης σίγουρα θα κάνει γαμπρό, λεβέντη. Αυτό ήταν. Τέτοιο γαμπρό να πάρω. Μα 50 ρακές να μην αντέχει. Και σε ρωτεύτηκε η κόρη μου. Η μοναχό κόρη μου. Ερωτόκριτε, μπάστα, φτάνει λέμε. Έλειος πια με τις βλακίες σου. Ρε τι, μη μιλείς. Ο γαμπρός μου. Με το που το είδες το ξέρανε στο παλικάρι. Ας έπαιρνε κριτικό. Να ήταν αδεκτικός. Έλα γόρη μου, έλα. Πάμε μέσα γιατί αυτός θα σε στείλει και δεν θα προλάβουμε το γάμο. Έλα. Αυτό εδώ, μωρέ. Αυτό εδώ μου φέρει για κληρονόμο μου. Αυτό θα πάρει τα κρασά, τι ρακέτσε, λιές, τα πρόβατα όταν πεθάνω. Όταν πεθάνει, δεν θα σε νοιάζει τίποτα. Θα σου γράψω και ένα ρίπ στο Facebook και τέλος. Έλα, έλα, Κωνσταντίνε μου, πάμε μέσα. Να σου δώσω 2-3 μπουκάλια μπύρα να σε συνεφέρει. Ρε μανάρι μου, ρε γυναικούλα μου. Έχουμε ακόμα 2 μέρες μέχρι το γάμο. Θα του ξαποστείλουμε. Πρόσεξε, μη σε ξαποστείλω εσένα από το μάταιο του το κόσμο. Άντε, φύγε! Παπούτσια από τον τόπο σου! Γέροντα το λένε! Και να έπαιρνε κανένα σαν και εσένα όλη μέρα με την μπουκάλα στο χέρι. Άιντε! Απ' την άλλη, θα είναι μεγάλη τιμωρία του με την αρετή πεθερά. Σ' ακούω και από μέσα! Πρόσεξε! Ναι. Κοίτα, έχω να πάω ένα project στην Κρήτη και δεν μπορώ να το αναβάλω με τίποτα. Ναι, θα βγάλω και μια ανακοίνωση ότι πετάχτηκα στην Αμερική για 2 μέρες να κλείσω μια ταινία για το Hollywood. Τι, δεν κάνω εγώ για το Hollywood. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Είμαι γεννημένος για το Hollywood. Άντε, βρε μαλάκα, τελείωνε τόση ώρα που στο τηλέφωνο, τελείωνε. Έλα, παιδιά, πρέπει να σας κλείσω. Θέλω το Skype ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Θέλω να παίζετε σαν να είμαι εκεί. Σας λατρεύω. Κοίτα, ποιο περιμένω τόση ώρα. Τη αντέρα τι της είπες? Όλα οκ. Okay. Τι να της πω. Της είπα ότι αποφάσισες να γίνεις ο άντρας που ονειρεύτηκε ο πατέρας σου. Ότι γνώρισες μια κοπέλα, κριτικιά, την ερωτεύτηκες και ότι πάμε να γνωρίσεις τους γονείς της. Εγώ. Προχώρα, βρε παπάρα. Προχώρα και μην ασχολείσαι. Έχει μου εμπιστοσύνη. Προχώρα. Καλά. Ελπίζω όμως να έρθετε με κανένα αυτοκίνητο της προκοπής. Ποιο? Γιατί είναι ο κορφός σου, ρε ψηλέ. Δεν τα συμφωνήσαμε, δεν τα συζητήσαμε. Δεν μου είπατε ότι θα φέρετε ένα αυτοκίνητο της προκοπής για να πάμε στην Κρήτη. Συγγνώμη, Αντώνη. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό, πατέρα. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Μου πριν σταυτιά κατευθείαν.
Πού να έρχομαι εδώ πέρα με το σμαρτάκι, πότε το βάζω από το ψηλό, είσαι καλά τώρα. Άσε που μπορεί στην εκδρομούλα που θα κάνουμε να δει και κανένα καλό, να έχουμε τα ωραία μας, να έχουμε και χώρα να ξαπλώσουμε. Τι βλαμμένο που είσαι. Δηλαδή όλα τα ωραία γίνονται στο πίσω μέρος της νεκροφόρας, ε. Τι βλανάκι ο Σάκης μας που μας τη δένει. Αυτός βρήκε τη Βραζιλιάνα, τη Σάμπα, και πήγε μαζί της και εξαφανίστηκε επειδή κάνει καλούς κόμπους. Άκουρε, φίλε. Να σας πω κάτι, δεν τα αφήνουμε αυτά να πάμε να φύγουμε. Θα χάσουμε το πλοίο. Πάμε. Είσαι μάγκας, ρε. Ότι θα ξαναβλέπαμε τον Κωσί στο γάμο του, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Ένα αυτοκίνητο της προκοπής τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε. Όχι, δεν μπορούσαμε. Είπα στην Κατερίνα ότι πάω για δουλειά, με δεν θα πήγαινα. Αλλά είστε γελοί, έτσι. Έλα, μωρέ, τώρα έχουμε αρκετά προβλήματα. Τι να της εξηγήσεις τώρα για μπάτσελορ και τέτοια. Δεν θα καταλάβει, ειδικά μετά από αυτό που έπαθε. Ναι, αν καταλάβαινε, θα σε κλείνανε σε κανένα υπόγειο. Και θα πηγαίναμε. Εγώ και ο Ψηλός. Αραίωνε, ρε. Αραίωνε, πήγαινε πιο εκεί. Αραίωνε. Ξέρουμε που πάμε ή ό,τι να είναι. Για σφακιά, ρωτάμε. Θα βρούμε κάποιο και ρωτάμε. Άρα ρωτάμε, δηλαδή. Άρα ρωτάμε. Μα. Ναι. Πάρε τα πίσω. Συγγνώμη, συγγνώμη, για σφακιά καλά πάμε. Δεξιά θα πάτε για σφακιά και θα ακολουθήσετε τις ταμπέλες. Όχι, και εκεί διαπάτε. Όχι, 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 για... Okay. Ωραία κοπέλα, ε. Ωραία χίλια. Ναι, και από φωνή κορμάρα. Παιδιά, θα φύγουμε. Για άλλο ήρθαμε. Με την Κατερίνα πώς θα πας? Καλά, 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 καλά. Τι καλά. Και την άλλη φορά που συναντηθήκαμε δεν είπες τίποτα για το Κατερινάκι. Δεν την πήρες τζάμπα από τον ουρολόγο που παντρευόταν, ε? Όχι ρε, παρατήστε με ρε, μια χαρά με το κοριτσάκι. Και ρατό μυρίζομαι, για να δω προφίλ. Για να, ξεκόλα ρε. Βαρέθηκε η κοπέλα να ζει με ένα ρεμάλι νεκροθάφτη, ε? Παρατήστε με ρε, λέω τώρα. Γι' αυτό έπαθα κοκομπλόκο μόλις είδες τη τύπησα στο κάπριο. Σιγά μου ρε κοκομπλόκο που έπαθα εγώ κατευθείαν. Έφυγε αυτή τώρα, σιγά μην την ξαναβρεις, αμάν. Όλα καλά, κοπελιά. Όλα χάλια, βασικά. Έμεινα από βενζίνη. Έμεινα από βενζίνη το βουρλό. Τι λες, βουρλό, του αρέσει. Μισό να παρκάρω, μισό, μισό, μισό. Έλωρος όταν θέλει. Θα αργήσουμε και θα το βρούμε τον Κωνσταντίνο μας ό,τι πρέπει για την πίσω θέση. Χτυπά ξύλο, χτυπά ξύλο. Ρε, θα το βρούμε ανάσχελα, σου λέω. Τον άκουσα εγώ. Ώστε μείνατε από βενζίνη, ε. Κανένα πρόβλημα. Θα πεταχτούμε με τα παιδιά, σας φέρουμε ένα μπετόνι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Μπορώ να πάρω και το μπαμπά μου τηλέφωνο. Εμείς τι κάνουμε, μπρίκια, κολλάμε. Αλίμονο, θα πάμε εδώ, θα βρούμε ένα βενζινάδικο. 5, 10, 15, 20, 30, 40 χιλιόμετρα, θα υπάρχει ένα. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει λόγος. Στα σφακιά ποιος συγχωρέθηκε. Όχι, κανένας. Ένα φίλο πάμε να σώσουμε. Αν τον προλάβουμε δηλαδή. Μισό. Ρε παιδιά, κάτω μια χαρή. Πηγαίνετε να φέρετε λίγη βενζίνα, ρε παιδιά. Εδώ πιο κάτω είδαμε ένα βενζινάδικο. Είδες εσύ βενζινάδικο? Δεν είδα εγώ βενζινάδικο. Δεν είδαμε βενζινάδικο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα βενζινάδικο. Πού βάζουμε βενζίνη κριτική? Αφού δεν είδαμε βενζινάδικο. Δεν ρωτάς τι. Άτε ρε, θα κάνουμε και κουβέντα τώρα. Τελειώνε. Πήγαινε, φέρετε γρήγορα. Έφυγα εγώ. Εγώ νεκροφόρα δεν οδηγάω. Γιατί εγώ οδηγάω? Είναι χρυσουζιά για το θεατρικό. Μάλλον είναι χρυσουζιά για την Κατερίνα από ό,τι το κόβω. Εσύ αν τα βλέπεις αυτά.
Τα παιδιά δεν ήθελαν να μείνεις μόνη και μου λένε, Αντώνη, Αντώνη με λένε, πήγαινε να τις κάνεις παρέα τις κοπέλες μέχρι να φέρουμε βενζίνη, με παρακάλεσαν δηλαδή. Τι καλά παιδιά που είναι, βρε. Ναι, πολύ, πολύ καλά παιδιά. Εσύ, τι άλλα. Εγώ καλά, εσύ. Καλά, καλά, καλά. Παντρεμένος. Μπα, όχι, ήταν ένα, αλλά όχι. Εσύ. Όχι, ακόμα. Τέλεια. Σκέφτηκες. Αν το σκέφτηκα, βρε Μανολάκι μου, δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή. Να φύγουμε να πάμε πού. Πού. Όπου και να πάμε και στα χειρότερα θα είναι καλύτερα από εδώ. Εντάξει τώρα, μην το λες αυτό. Εμείς εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι το σπίτι μας. Εσύ με το... Θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου βάζοντας βενζίνη σε κουσουλούς. Όλη μέρα σε ένα βενζινάδικο να μετράω, μην βάλω μισό λίτρο παραπάνω. Και εκεί που θα πάμε, τι θα κάνεις. Αυτό που σπουδάσα. Όχι, δεν. Απλά δεν θέλω να είμαι μπροστά όταν θα πας στον πατέρα σου να πεις πατέρα, θέλω να γίνω φωτογράφος. Αλλά κοροϊδεύεις. Εγώ θα φύγω. Θέλω να γυρίσω τον κόσμο. Θα φωτογραφίζω, ναι, γιατί όχι. Μετά θα πουλάω τις φωτογραφίες μου σε περιοδικά. Ξέρεις πόσοι ζουν από αυτό. Μη σου πω, θα βγάζω και περισσότερα. Γυρίζω, βγάζω, φωτογραφίζω. Εγώ που χωράω σε όλο αυτό. Στην αγωνιά μου χωράζω, ευχαριστώ. Δεν είναι ωραία εδώ. Λοιπόν, αν είναι να φύγουμε, θα είναι νύχτα. Και δεν θα έχει και φεγγάρι. Έτσι και μας πιάσουν, θα μας πυροβολήσουν, στο λέω. Ρέμισε. 2017 έχουμε. Κάπως θα τους έχει επηρεάσει. Ου, στάνταρ. Κοιμόμουνα ώρα. Ώρες. Και εγώ κάθομαι και σε κοιτάζω. Και θέλω να καταλάβω τι βρήκε και σ' αγάπησε η κόρη μου. Ναι, ξέρω εγώ, κοιτάξτε τώρα αυτά. Είναι τυχερά. Με είδε, την είδα, μ' αγάπησε. Λοιπόν, θα πηγαίνω κι εγώ τώρα. Όχι, δεν πας. Πού θα πας. Πώς θα πας. Δηλαδή, έχω να κάνω δουλειές, έχω ετοιμασίες για το γάμο, έχω πράγματα να κάνω. Έχεις πολλά να μάθεις, είπε. Να μάθω, τι να μάθω. Θα παρακολουθείς τις δουλειές μου, θα τις μάθεις. Θα σηκωνόμαστε μαζί. Θα τις πέταξε μπορώματα και θα πηγαίνουμε στα μπέλια, με τα σταζά, τσελιές, στα χωράφια, στα κατσίκια. Α, έχουμε και κατσίκια, ε. Κουράδια. Πολλά κουράδια. What? Κουράδια, είπα, έλεμε τα κοπάδια. Και εσύ. Είσαι μοναδικός κληρονόμος στα κουράδια μου. Άσε που είσαι να τελειώσεις. Και μια βεντέτα. Βεντέτα, ε. Εντάξει, όχι, ναι. Άλλη ώρα τα λέμε αυτά. Όχι, θα τα πούμε και τώρα και θα τα λέμε συνέχεια ώσπου να μάθεις. Ναι, κοιτάξτε, εγώ ήμουνα μάνατζερ στην Αμερική σε ξενοδοχεία και τώρα είμαι ατζέντης καλλιτεχνών. Δεν ξέρω τώρα, κάνει κανένας νούμερα εδώ πέρα, τραγουδάει κανένας. Ένα νούμερο που περιφέρονταν ΕΠΑΕ. Τον έδιωξα. Και όταν σου μιλάω, θα στέκεσαι και θα μ' ακούσει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Πού είναι και αυτή η γυναίκα. Και ξύγει τα νύχια του για καυγά, ο Λεβέντο Γιαννάης. Κι αυτός κι ο γιος του. Και η κόρη μου μου φρένανε, για το Θεό τον έλανε. Οφνού, οφνού, οφνού. Επιτέλους πολιτισμός.
Ναι. Έλα ρε Ρενό. Έλα ρε Κωστή, με τα καταφέρατε, ήρθατε. Πού είσαι ρε χαμένη και έχουμε πεθάνει από την αγωνία. Ήρθαμε που να μην ερχόμασταν. Yes. Καλά. Καλά είμαι ρε, επιτέλους. Μπράβο ρε παιδιά. Δεν ξέρετε πώς σας περιμένω. Θα περιμένεις λιγάκι ακόμα γιατί ψάχνουμε να βρούμε βενζινάδικο. Να το πουλάκι μου. Με τι είστε? Με αυτοκίνητο είμαστε. Με τι θέλεις να είμαστε? Νοικιάσατε. Φέραμε λιμουζίνα ολόκληρη. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά βιαστείτε γιατί δεν με βλέπω καλά. Είναι και ο Αντώνης και ο Τζίμις μαζί. Ο Τζίμις είναι εδώ. Ο Αντώνης ερωτεύτηκε. Εδώ. Καλά, πότε πρόλαβε? Ρε παιδιά, γιατί δεν έρχεστε? Διακρίνω μια αγωνία στη φωνή του. Κωνσταντίνε, μήπως κινδυνεύεις? Όχι, μωρέ, όχι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Απλά σε λίγο θα με βάλουν να πυροβολώ αγνώστους και θα κληρονομήσω για κάτι κουράδια. Όταν λες θα κληρονομήσεις κουράδια. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, θα σου εξηγήσω από κοντά. Έχουν τέτοια έθιμα του γαμόδο. Να φανταστείς το δικό μου το χωριό, το γαμπρό, το. Ρενό, ελάτε τώρα. Μία σωτηρία είχα κι εγώ, μία. Σου είπε που πάμε? Δεν πρόλαβε. Εσύ πέθανε, τον φάγανε. Δεν κατάλαβα. Βενζινάδικο, εδώ. Πιτόνι έχουμε. Πιτόνι. Τι πιτόνι ρε βλάκα. Τι να το κάνει τον πιτόνι στην νεκροφόρα. Θα ζητήσουμε ένα. Ανοιχτό είναι αλλά δεν βλέπω κανέναν. Δεν κορνάρεις μου πως είναι από πίσω. Αυτό το κόλλημα που έχεις με τον Βασιλαντονάκη να το ξεχάσεις. Μου είπαν ότι ήρθαν και κάτι φίλοι του γαμπρού. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Κάτι παλικάρια μέχρι εκεί πάνω μου είπαν. Άλλο λέω εγώ όμως. Πρέπει να είμαστε δύο για να κάνουμε τη δουλειά. Εμένα να με ξεχάσεις. Τον παππού σου τον φάγανε βασιλατονάκηδες για ένα μετροχωράφι. Είσαι υποχρεωμένος. Γιατί δεν έμεινα Λονδίνο, απορώ. Για να τελειώσεις μια υποχρέωση γι' αυτό. Α, και για να παντρευτείς μια κριτικιά. Ναι, σχετικά με αυτό ήθελα να σου πω ότι... Τι βρήκες? Κάτι γίνεται, αλλά... Τα λέμε άλλη φορά που δεν θα έχουμε και όπλα ανάμεσά μας. Ε? Κανείς ρε γάμο του. Έτσι θα αφήνουν άδειο το μαγαζί. Εγώ είμαι. Ερχόμουν. Σας είδα. Να γεμίσω. Και δεν γεμίζετε. Απλή. Και διπλή και όσο δέχεται. Απλή. Απλή. Έλα Κωστή. Ο Τζίμις είμαι. Έλα ρε. Μια κουβέντα μόνο θέλω φίλε. Εμείς τώρα έρχομαστε στο γάμο σου, έτσι. Εσύ παντρεύεσαι δηλαδή και είσαι ευτυχισμένος τώρα. Ναι, ναι, μωρέ, ναι, καλά είμαι, αλλά βιαστείτε λίγο. Δεν το βλέπω, ρε φίλε, γιατί αυτή εδώ. Ο Αντώνης, δηλαδή. Να μην σου πω και ο Ρένος. Τι πάθανε? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πρέπει να οργανωθούμε ξανά. Πες μου που είσαι. Πού βρίσκεσαι? Τώρα ακριβώς να σου πω. Ναι, ρε, ακριβώς. Ακριβώς δεν ξέρω. Πού, τι να ξέρω, σφακιά μόνο, αυτό ξέρω. Εντάξει, τα λέμε. Γεια! 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 Χάρηκα πολύ που μας τη βάλατε! Τη βενζίνη! Το κλείσες καλά τον πιτόνι ή θα να την αυτούμε? Ποιο πιτόνι? Το πιτόνι! Συγγνώμη! Για άλλο ήρθαμε! Τώρα σε πολύ δεν αργώ. Θέλεις να με βρίσκουν ανοιχτό το βενζινάδικο? Εντάξει, εσύ μας έχει. Είμαι εγώ εδώ πέρα να σου κάνω παρέα. Όντως. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ που έμεινες μαζί μου. Αλίμονο τώρα. Θα έφυγα μια τέτοια κοπέλα μόνη της στη μέση του πουθενά απροστάτευτη. Εντάξει, τώρα μην ανησυχείς. Εγώ δεν έχω και τέτοια θέματα. Τα βάζω πέρα μόνη μου. Ξεσκαράτε? Καράτε. Όχι, αλλά ας πούμε ότι ο μπαμπάς μου δεν με αφήνει να πάω πουθενά χωρίς τα απαραίτητα. Απαραίτητα? Τι είναι αυτό? Αληθινό είναι?
Φυσικά είναι αληθινό. Έχω κι άλλο, θες να δεις. Κι άλλο. Αμέ. Α, να το, κάτω είναι. Ένα ίσον κανένα, λέει ο μπαμπάς. Ρε το μπαμπά, Χριστός και η Παναγία. Μπράβο. Και το μπορείς και το χρησιμοποιείς αυτό. Φυσικά, βλέπεις την ταβέλα εκεί. Ποια ταβέλα. Γράφει ταβέλα του κεράτα, αλλά δεν το βλέπεις, γιατί είναι γεμάτο κουμπότριπες. Λοιπόν, κοίτα. Και... Καλό. Σειρά σου. Τι σειρά μου. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ έχω να πιάσω όπλα από τότε που ήμουν καουμπόις μικρός στα καναβάλια. Δεν πω. Και στο στρατό ήμουν ταχυδρόμος εγώ. Λοιπόν, κρατά ίσια. Ευτυχώς που έφερα και την νεκροφόρα, θα μας χρειαστεί. Σημάδεψε, λέω. Ένα. Δύο. Τρία. Εντάξει, τώρα και πρώτο πιστόλι δεν σε λες. Ήρθανε. Σταμάτα! Έλα, κοπελιά. Να στο γεμίσουμε, να πας στο καλό. Τι γίνεται, Αντωνάκη, όλα καλά? Τι όλα καλά. Αν είχα πάει ειδικές δυνάμεις, ξέρεις, λόγω και τέτοια, θα είχα μια ελπίδα. Τι λες τώρα, ρε? Ξέρω εγώ τι λέω. Λέω ότι αποφάσισα. Θα το κλείσω το γραφείο του Λετών, να πάει στα κομμάτια να πάει. Αλήθεια λες? Αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός? Επιτέλους, Αντώνη, τόσο καιρό στο λέω και δεν με ακούς με τίποτα. Με τη φάτσα που έχεις, θα σε κάνω εγώ πρωταγωνιστή. Σκάσε. Τίποτα. Έτοιμη σε, κοπελιά. Άντε να πας στο καλό. Δεν μου λες, από εδώ πώς πάμε για τα σφακιά? Λοιπόν, την ταμπέλα στα 500 μέτρα και κάτω, τη βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, θα κάνετε δεξιά στη διασταύρωση και θα ακολουθήσετε τις ταμπέλες. Όποια διαβάζετε. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό δρόμο. Και συγγνώμη τώρα, άμα εγώ τώρα θέλω να σε ξαναδώ, πού θα σε βρω? Δεν θα με ξαναδείς. Χεράκι. Έκανες τίποτα ή... Πυροβόλησα. Άξιος, παιδί. Άξιος. Δούρος. Μαλάκι. Συγγνώμη, να ρωτήσω λίγο πού είμαστε ακριβώς εδώ, αριθμό... Τι να το με τις πινακίδες, γιατί έχουν παντού τρύπες? Αυτή η ντόπια είναι τρελή, ρε. Τις έχουν κάνει στόχο για σημάδι. Δεν τους λες τρελούς, κουζουλούς να τους λες, γιατί έχουν και καμάρι. Δεν βλέπω όμως να φτάνουμε. Ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κάγκουρες που κάνουν τέτοια πράγματα σε πινακίδες. Ναι ρε, όπως το πιστε, κάγκουρες. Συγγνώμη φιλαράκι, να ρωτήσουμε κάτι. Τι έγινε ρε καλόπαιδα, πες το. Για σφακιά, καλά πάμε? Από εδώ πασούλια. Για πολύ ωραία τσικάκια, φρέσκα, μπουμπουκάκια, άμα πιάνεις. Όχι, δεν κατάλαβες, για ένα γάμο πάμε. Α, για γάμο, ε. Ποιος παντρεύεται λοιπόν? Ένα φιλαράκι, παίρνει μια κοπέλα από τα σφακιά. Ένα φιλαράκι, ε. Λοιπόν, επειδή είμαι ρομαντικός τύπος και μ' αρέσει αυτό το βέρα μπομπονιέρα ροζουλί, θα σας πάω εγώ, follow me. Πού πήγε αυτός, ρε? Έλατε, και τώρα τι κάνουμε? Ξέρω, πάμε δεξιά. Κωνσταντίνε! Κωστή μου, αγάπη μου! Αγάπη μου, ήρθα, πού είσαι? Αγάπη μου! Αγάπη μου! Προσπαθώ να μην περπατάω για να μην παραπατάω. Με διέλυσε ο πατέρας σου με τις τσικουδιές. Έφερα τον ηθικό.
Και πρέπει και εσύ να διαλέξεις σιγά σιγά κοστούμι. Α, θα βάλω τελικά κοστούμι, γιατί κάτι άκουσα ότι θα μου βάλουν βράκα και σαρίκι. Έλα μωρέ, μην τους ακούς. Λάκα σου κάνουνε. Ρε μωρό μου, ναι. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι σε αγαπάω, έτσι. Φυσικά το ξέρω. Mm. Αλλά, δεν ξέρω, δεν ήμουν έτοιμος για όλα αυτά. Κωνσταντίνο μου, τι είπαμε. Εντάξει, μπορεί στην αρχή να δυσκολευτείς λίγο, αλλά το θα σ' αρέσει. Είναι ωραίο εδώ, θα δεις, θα συνηθίσεις. Mm. Πάω να κρεμάσω το νηφικό. Εμένα να δω πότε θα κρεμάσουνε. Και πριν με κρεμάσουνε, το πατέρα σου θα με κάνει αλκοολικό δολοφόνο. Αφού δεν θα μένουμε εδώ. Θα μένουμε στην πρίκα μου. Mm. Στο σπιτάκι μου. Με τα παιδάκια μας. Και παιδιά. Πού είστε ρε παιδιά. Πού είστε ρε παιδιά. Παιδιά, είναι επίσημο, ε. Χαθήκαμε. Σόπαρε! Και εγώ νόμιζα ότι ο τύπος μας έκανε το Tour de France. Πού εξαφανίστηκε το κολόπεδο. Κάτι μου θύμιζε εμένα αυτός. Ποιος είναι αυτός ο μουσάτος? Κρατάει όπλο. Θα μας καθαρίσει. Ούτε στο Τέξας τόσο όπλα. Φαίνεται χαμογελαστός. Ο Χάρος δεν έρχεται χαμογελαστός συνήθως, ε. Αντώνη, εσύ που ξέρεις καλύτερα. Τι έγινε ρε φίλε, γιατί με αρχιτάς τόσο άγρια? Μια ολιά ακόμη. Να δούμε πόσο αντέχουν. Νομίζω ότι κατάπια βιτριόλι. Νιώθω ότι η σπλήνα μου να λιώνει. Εντάξει ρε, δεν είναι το σοβαρή. Το πολύ μπορεί να πάμε απόλυτο στο μάχο. Άρα Κωνσταντίνε, ελπίζω να αξίζει τον κόπο, Κωνσταντίνε. Παιδιά, δεν μας βλέπω να τη βγάζουμε καθαρή. Και εγώ έχω μάνα, γυναίκα και παιδί, σας το λέω. Εντάξει ρε φίλε, πάω να πούμε. Εμείς πρόβλημες. Όχι ρε παιδιά! Έλα ρε! Έλα ρε, επιτέλους ρε! Φιλαράκια μου! Σιγά σιγά! Με βρήκατε ρε κολυτάρια! Για πάρτι σ' άφησα πρεμιέρα! Έχει χάρη που σου γνωστά τη ζωή μου ρε μάλι! Και εμένα και εμένα και εμένα μου είχες δανείσει λεφτά φίλοι κάποια στιγμή και δεν τα πήρες ποτέ πίσω. Εγώ δεν ξεχνάω. Σοβαρά μιλάς, δεν είσαι καλά ούτε που το θυμόμουν. Να σου πω, μήπως μπορείς να μου τα δώσεις γιατί ζορίζομαι λίγο. Πόσο ήταν? 3.000. 300 ευρώ. Αγόρινα, τι έπαθες, τι συμβαίνει? Μας τρόμαξες ρε φίλε. Καταλάβατε τώρα γιατί βιαζόμουν? Έλατε παιδιά να σας τα πω, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, για να την κάνω μικρή την ιστορία. Εκεί που δούλευα στο Vegas, στο καζίνο, πορτιέρης. Πέρασα απ' έξω μια κριτική και την ερωτεύτηκες. Μακάρι. Εθίστηκα στη ρουλέτα. Ε? Εθίστηκα στη ρουλέτα ρε. Παιδές. 3 χρόνια προσπαθώ να την νικήσω και δεν μου κάθεται. Διαόλου μηχάνημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με κυνηγάνε το κογλίφι. Άμα. Ακούστε, την Ατζελίνα τη γουστάρω. Ποια είναι η Ατζελίνα? Μια γατούλα που έχουμε εδώ. Γυναίκα μου, ρε. Πρέπει να ξέρω, φιλαράκι, τι έχω ξαναδεί. Μην ξαναξυπνήσει, σε βόλε μέσα στα μάξι πίσω, ξαπλωμένο. Είναι καλό παιδί, κουκλάρα, την αγαπάω στα αλήθεια, όχι αλήθεια. Αλλά από την άλλη, είναι και το καταφύγιο μου. Εδώ πέρα δεν πρόκειται να με βρει κανένας. Γι' αυτό παντρεύεσαι? Για να γλιτώσω από στοκογλύφους? Παπά! Παπά! Τι κάνει αυτή η νεκροφόρα? Κοριτσάρα μου! Γυναικάρα μου! Σηκωθείτε ρε! Παιδες, από εδώ η Αντζελίνα το κορίτσι μου. Τζίμις, Ρένος και ο Αντωνάκης μας. Σήκω ρε. Κάχει εδώ μέσα μόνο κανένας νεκροθάφτης! Παιδιά, εμείς το μου για κουρσουζά εδώ! Νεκροθάφτης στο γάμο. Κοιτάξτε, έχουμε ένα έθιμο στην Αθήνα. Στο γάμο να στολίζουμε μια νεκροφόρα για να στεριώσει ο γάμος, καταλάβατε. Περίεργα έθιμα έχετε εσείς στην Αθήνα. Εγώ το έβγαλε. Καλά. Στολίστε νεκροφόρες σε γάμο. Για το Θεό τον ένα. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Άντρα σου, ό,τι θες μπορεί να κάνεις. Εβίβα! Εδώ παρακάτω υπάρχει ένα βενζινάδικο.
Και μας εξυπηρέτησε ένα πολύ καλό παιδί. Ήδη κανένας ούτε λέξη για τους Βενζινάδες! Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν! Και την νεκροφόρα, καλά κάνετε έτσι την εφέρατε. Θα τη χρειαστούμε. Έχω να θάψω κάποιον. Μετά του γάμου. Όχι, εγώ για το Βενζινάδικο... Μην μιλείς! Δεν μιλώ! Σκάλμος! Κουβέντα! Όχι. Κουστή. Και αυτό είναι κάτι που θα το κλείσεις εσύ με το καλό. Εγώ θα κλείσω το Βενζινάδικο τον ξένο άνθρωπο, μπαμπά. Τα χρεωστούμε. Αφού δεν αξιώθηκα να κάνω αρσενικό. Τα χρεωστούμε να τα κλείσει ο γαμπρός μου. Πατέρα, άμα χρωστάτε πολλά, εγώ δεν. Έχει πέσει πραγματικά πολύ ο τζίρος των καλλιτεχνών. Με ποσοστά πληρώνομαι, έτσι. Τα χρεωστούμενα πληρώνονται μόνο με αίμα. Ο γιος του Λεβίτου Γιαννάκη θα χαθεί από τη χέρα σου. Είναι μια νεκροφόρα απ' έξω, έχει γίνει κάτι. Όχι, αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Δεν την κάνουμε λίγο σιγά σιγά. Δηλαδή, θα φάνε το ωραίο αγόρι. Τι έγινε, παιδιά, πού είναι ο μπαμπάς? Μπαμπάς, αγάπη μου, τίποτα. Κάτι θυμήθηκε και βγήκε, δε. Ε, καλώς στα κορίτσια, έρθαν και τα κορίτσια. Λοιπόν, να σας γνωρίσω τις κουμπάρες μας. Γεια σου. Γεια σου. Μυρτώ, πρώτο μου ξαδέρφη και η Τόνια. Χάρηκα. Γεια σας, κορίτσια, Ρένος. Λοιπόν, αγάπη. Εγώ επειδή έχω καιρό να δω τα φιλαράκια μου, θα πάμε να κάνουμε ένα update στο καφενείο, δεν θα αργήσουμε, έτσι. Να πάτε, αύριο μου. Πού είναι, πού να πάμε, αφού να κάτσουμε λίγο εδώ πέρα, μια που είμαστε όλοι μαζί, παρέα. Θα το σηκώσεις ή θα το χορέψουμε? Έλα, αγάπη μου, τι κάνετε, η μαμά? Ναι, τώρα ετοιμάζομαι να σε πάρω και εγώ τηλέφωνο. Τώρα θα σε έπαιρνα. Ναι, τώρα, τα παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τον Αντώνη και τον Ρένο εδώ όλοι μαζί. Είναι και τα... Αντροπαρέα είμαστε. Τα... Και τα πεθερικά, είναι και τα πεθερικά του Κωνσταντίνου εδώ, ναι. Ναι, αγάπη μου. Για δώσε. Φιλάκια, ναι, φιλάκια από τα παιδιά. Και από μένα, αγάπη μου, ναι. Και εμένα μου λείπετε, ναι. Γεια σα, γεια σα, γεια, γεια. Από το γραφείο. Λοιπόν, γεια μου, έκατσα, το σκέφτηκα και το αποφάσισα. Θα το κάνω μόνος μου. Αύριο κιόλας. Τι ωραία, πατέρα, μη με τρελαίνεις τώρα. Α, δεν ξεθείς μόνος σου και περιμένεις άλλους να σε ξύσουν. Με τη φαγούρα θα μείνεις. Αυτό δεν είναι φαγούρα, δολοφονία είναι. Αυτό που είπες είναι πολύ βαρύ. Είναι δικαιοσύνη. Και δεν το καταλαβαίνεις πρόβλημά σου. Και κρίμα που δεν έκανα γιο και έκανα μια κόρη σαν και σένα. Τι τραβάω. Α, και πούστε, σας έχω μία έκπληξη. Και άλλη έκπληξη, Κωνσταντίνε. Έχω καλέσει άλλο ένα φιλαράκι στο γάμο. Άντρας! Ναι ρε, πρώην μάνατζέρ μου. Τώρα βέβαια τα έχει παρατήσει κι αυτός. Γυρίζει τον κόσμο με ένα σακίδιο στην πλάτη και κονομάει, ζωάρα. Αυτό ρε φίλε το έχω ξανακούσει. Πώς κάτα γίνεται, δεν ξέρω. Θα μας τα πει όλα όταν έρθει, ρε. Τώρα, όπου να είναι, φτάνει στο καφενείο του χωριού του, έχω δώσει ραντεβού εκεί. Τι μου λες, είναι ωραίος ή κανένας κρεχλές? Όχι ρε, τεστοστερονάτος. Ωρα μωρή μέδουσα. Στα διέλα. Ρε σε Τζιμί, ο Ρένος είναι... Κατάστημα! Τι ψάσαμε! Παιδιά, νάτος. Ποιος? Αυτός. 1-0. Ο Όμηρος, ρε, νάτος. Πούσε ρε παιχταρά μου! Ατράκι μου! Έλα ρε! Μορφιές μου! Πώς άλλαξε έτσι αγόρι μου, πόσο όμορφη είναι έτσι! Τι στον κόρακα θες να κάνεις αγόρι μου εδώ να παντρευτείς? Άλλαξα όλα το πρόγραμμά μου αγόρι μου, τα Ελλάδα διέφυγα, τα άκοψα όλα. Γιατί φιλαράκι εδώ πέρα και η CIA να σε ψάχνει δεν πρόκειται να σε βρει. Θες κάνει πουτάνα όλα, ε! Λοιπόν, να σας συστήσω. Ναι. Τα φιλαράκια μου. Ρένος. Γεια σου, Ρένο. Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Χάρηκα. Τζίμις. Γεια σου, Τζιμάρα. Χάρηκα. Άρεσε να ξεϊδρώσεις, σε βλέπω πολύ ταλαιπωρημένο. Τέστο, πολύ τέστο. Χάρηκα πολύ. Ρένος, συγγραφέας. Όμηρος. Λοιπόν, αφήσουμε τίποτα. Ξέρω, σταλιάσεις, παιδιά. Και όλο αυτό το καιρό που γυρνάω, ένα πράγμα έχω μάθει.
Δύο είναι οι εχθροί του ταξιδιώτη. Η Αφυδάτωση και η Πλενόρια. Πάρε, σιγά. Hi. Τσα. Can you tell us the way to the beach bar? To the beach bar? Of course, I would take you. No. I would have been taking you, υπερσυντέλικος με διάρκεια, but you know I'm on a secret mission, τσικάκια μου. What is τσικάκια? Τσικάκια, το που να σε ξεκινήσω τώρα τι είναι τα τσικάκια. Τέλος πάντων, other words to love each other. Είτε κούλουρον, you love me, I love you, goodbye. Τι έγινε, πού είναι ο τύπος, ρε. Άντε, άντε, γιατί έχει ξεραθεί το λαρίκι μου, ε. Ωραία, παιδιά, πέρα την πλάκα τώρα. Μήπως υπάρχει ένα προχείρο του Ζάκη, γιατί νομίζω ότι μυρίζουν οι μασχάλες μου. Όχι, 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 δεν μυρίζουν. Αντιθέτως. Βενζίνας ή Όμηρος. Όμηρος ή Βενζίνας. Εδώ η απορία. Συγγνώμη που άρχισα, παιδιά. Ήμουνα στον αγρό, άρμεγα την Αγελάδα. Και επειδή καθυστέρησα, είναι κερασμένο το μαγαζί. Πιείτε, θα κάνει καλό και στο στομάχι, είναι γιατρικό. Πού πήγε αυτό, ρε. Να συνεχίσει το άρμεγμα. Φέρτο δώρε, φέρτο δώρε, και εγώ πάω στερετικό. Σφινάκια, σφινάκια, μια και πολύ το καθυστερεί, πολύ. Άντε για μα. Άντε δικά σα, πάμε. Δυνατό, ε. Ό,τι πρέπει για να αντέξουμε του κουζουλού εδώ. Ξαναγέμισε, ρε. Άντε να κανονίσουμε λίγο και τα του Μπάτσελορ, ρε. Θέλω να είναι όλα τέλεια. Αυτό άστο σε μένα, φίλε. Εσύ έλα το βράδυ στο beach bar και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνω εγώ. Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Πού είδα λίγο, ρε. Να πίνω εγώ, ρακί. Κάστε. Ώστε αυτό ήτανε που δεν θα αργούσατε! Και η κόρη μου τρελάθηκε με τις ανησυχίες! Εντάξει, πιάμε λίγο παρακάτω. Παραπάνω, ναι. Τι παραπάνω, τι παρακάτω. Εγώ αλλού πατού, αλλού βρίσκομαι. Μπείτε γλίγορα στην καρότσα. Θα σας πάω σπίτι. Έχει και ραδιοφωνάκι. Και σας θέλω να είστε κύριοι εκεί. Ξεμέθιστοι. Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω, Χωσλή! Θα σκοτωθήσει! Έλα! Εσύ πάλι ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο αστάθμητος παράγοντας. Ο νόμος του Μέρφου. Η εντροπία που κάνει όλα τα συστήματα να καταρρεύουν. Δεν μου φτάνουνε τέσσερι κουζουλί, ήρθε και πέμπτος. Συμπαροχές του γάμου θα τις παίξω οριζόντια για όποιο πάρει ο χαρόν! Όποιο πάρει ο χαρόν! Για το Θεό τον έκανε! Τελικά, ρε παιδιά, δεν μου είπατε. Ποια ερωτεύτηκε ο Αντώνης? Μια περαστική, μετά τη χάσαμε. Ναι. Α, τι ρομαντικό. Αχ, κι εγώ θέλω να έρθει ένας άντρας και να μ' αρπάξει. Γιατί δεν την άρπαξες? Εντάξει τώρα, δεν πειράζει, πάει αυτό. Ερωτεύτηκε. Καλά, εσύ έτσι ερωτεύεσαι. Χωρίς καν να ξέρεις ποια είναι. Έτσι ερωτεύομαι εγώ, σε πειράζει? Ναι, ναι, έτσι ερωτεύομαστε εμείς την παρέα μας. Πάμε πια κάτω. Καλέ, δεν τα αφήνουμε αυτά τώρα, λέω εγώ. Άντε, άντε στην υγειά μας. Όχι, όχι. Έλα, για πείτε, είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Ναι, ναι, περιγράψτε μας, μπορεί να την ξέρουμε. Ρε, μπορεί να την ξέρουν τα κορίτσια να σου κάνουμε κατάσταση. Α, μπορεί να την ξέρουν, ε. Ναι. Άσε, εντάξει, δε, εγώ μπλέμε εγώ, εντάξει, ρε. Και εμένα μου άρεσε εκείνο το κοπέλι. Η κοπέλα. Κοπέλι, κοπέλα. Τέλος πάντων, ρε παιδιά. Τα βράδια που πάτε εδώ. Μικρό μέρος είστε, κάπου. Κάπου θα μαζεύεστε, δεν μπορεί. Λοιπόν, στην Κρήτη, κοπέλι, λέμε το αγόρι. Να, έλα. Δεν πιστεύω να σ' αρέσει κανένα αγόρι. Γελάμε τώρα, γελάμε, γελάμε. Στο beach bar μαζευόμαστε πάντως. Πάμε, μπορεί να την ξαναβρεις. Πώς θα την ξαναβρεις, αν δεν ξέρεις ποια είναι? Ελάτε, ρε παιδιά, πάμε, πάμε. Είμαστε για beach bar, σηκωθείτε. Πάμε, Αντώνη, πάμε. Μπορεί να είναι καμιά καλή να μας κάνει για τον bachelor. Πάμε. Τζιμί. Ας μαλακίσεις τώρα. Χορεύτηκες, βρήκε. Βρήκα.
ένα κολλητό σε ένα κολοπάρο. Μα φέρει κάτι κομμένα για φοβέρα. Θα του πούμε. Για. Αυτό που κάνει μπάνιο τσίτσιδο με το λάστιχο στον κήπο, ποιο είναι? Αυτό είναι ένα φιλαράκι μου, Όμηρο. Να σου πω. Μην είναι μακριά του. Έλα, για μας. Για μας. Σε κόλλα. Α, ναι, ναι, για μας, για μας, για μας. Για μας. Να ζήσετε. Να ζήσετε, παιδιά. Όλα καλά. Θα του το πεις? Τι να το πω, ρε. Ότι η ζωή μου πάει κατά διαόλου, ότι χωρίζω με την Κατερίνα, ότι η δουλειά μου πάει σκατά. Ότι μ' άρεσε η γυναίκα που παντεύεται αύριο. Σε βλέπω, ρε φίλε, είσαι χάλια είσαι. Όχι, Τζίμι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν θα ρισκάρω τη φιλία μου για δυο υπέροχα γράμματα και χυλάκια και στήθος και ένα σώμα, πολλά σώματα. Δηλαδή. Καλά, καλά, άστο. Όχι, θα πάρω τα κλάματα, άστο. Όχι, ρε Τζίμι, είμαι ευάλωτος, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είμαι. Τζίμι, σε παρακαλώ. Κολλείτε! Μια χαρά θα περάσει εδώ, ζωάρα θα κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Όταν την πάρω και φύγουμε από εδώ, θα κάνω τη ζωάρα μου. Και θα θέλει να φύγει από εδώ. Τζιμί, Κωστής αλλού. Εδώ, χωρίς τον Κωστή. Να σου πω, μήπως να τον κρατήσουμε εδώ το Ρενό. Αφού με ρωτώ δεν έχει κανένα. Όταν τη ρωτώ δεν λέει τίποτα, άρα... Ρενός! Τέτοια ενέργεια σαν τη δικιά σου να έκανε όλοι οι ηθοποιοί. Έχεις σκεφτεί ποτέ να παίξεις? Εγώ. Για να δω. Έχεις γωνίες, γιατί ο φακός θέλει γωνίες. Για να δω. Είσαι τίγκα στις γωνίες και στα μήλα, θα τρελαθώ. Πλάκα, έχεις κωμωδίες γράφει. Ναι, από μικρή. Τις έχουνε πασάρει γαμπρό, ε. Είμαι σλάκες. Τι ρε, μεγάλη κοπέλα είναι, ορφανή είναι. Σιγά με την αφήσει έτσι ο θείος της. Θα προλάβει. Τώρα αυτός η χάρη που με είδε ή... Ρε Μανολάκη, τι κάνεις, τρελάθηκες? Από καιρό για σένα. Έχει και όλο πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, παλικάρι μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός? Μανολάκη, ας τους κάτω αμέσως. Μανολάκη, σε λένε, επιτέλους έμαθα το όνομά σου. Είναι ο γιος του Λεβεντογιαννάκη, τελείων. Ράνος συγγραφέας. Αντζελιά, κάνε πέρα. Τελείω. Μανολάκη, τώρα σοβαρά ζηλεύεις, αφού εσένα αγαπάω. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Το γιο του Λεβεντογιαννάκη βρήκε. Άδικαν οι άντρε. Μ' αγαπάει η Ατζελίνα. Μ' αγαπάει τρελά και εγώ τον αγαπάω. Ρε παιδιά! Έλα, αγάπη μου. Τώρα θα σε έπαιρνα κι εγώ. Ναι. Εδώ με τα παιδιά. Ο Αντώνης, ο Κωνσταντίνος, ο Ρένας. Πώς σε λένε, φίλε? Κρίς. Και ο Κρίς. Όλοι εδώ είμαστε, όλοι μαζί. Ναι. Η μαμά κοιμάται. Ναι, θα σας πάρω μετά, αγάπη μου. Κι εγώ σ' αγαπώ, κι εγώ. Όχι, ρε παιδιά! Το όπλο, ρε φίλε! Συγχαρητήρια, θα πάρω το όπλο μου, τελείωσε! Μα λέω το πτώμα μου. Εμένα μου αρέσουν αυτά που κάνει για μένα, είναι άντρας. Προχώρα, σου λέω! Πήγαν όλοι. Ναι, και ήρθαν στο beach bar και τους πήρανε. Ο Μανολιός ή ο Μανολάκης? Ο Μανολάκης. Χάσαμε το γαμπρό. 50 αρνιά θα ψήσουμε στο γάμο. Να μου βρείτε το γαμπρό. Μωρέ, μήπως είναι για καλό. Oh my god, δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πάω στην αστυνομία. Σε να μην μιλάς. Και να μην μιλάς καθόλου. Έλα, έλα. Κινητά. Βεβαίως, ορίστε. Μισό ρε φιλαράκι, τι έγινε, τι σου κάναμε, ε? Πρώτα εσύ. Εγώ! Έπεσε με τη γυναίκα μου. Α, καλά, ρε, εσύ. Το παιδί είναι διοργανωτή του Athens Pride, τη γαργαλάει την Πάμια. Τι κάνει? Το βοσκάει τον κεταφρό, πώς το λένε, το μπαλουκούνι το Δράκουλα. Και δεύτερον, εσάς τους υπόλοιπους. Και κυρίως εσένα. Ναι. Σας σώσει τη ζωή. Εμένα μπορεί να με σώσει όσο θέλεις. Τους άλλους δεν τους διώχνουμε καλύτερα. Τι τους έχουμε στα πόδια μας? Συγγνώμη, ρε φίλε. Μας απαγάγεις και μας σώζεις. Ναι, με τον πατέρα που έχω πίστεψε μέσα, σώζω. Και εσύ μη μιλάς, γιατί κανονικά πρέπει τώρα να σιχαθάψει. Συνάδελφος. Τι εννοεί να με είχε θάψει? Καταλάβατε τίποτα? Ένα που... Μα δεν είναι κούκλος. Τι είναι? Τι είσαι, Τζιμί? Ο Ρένος είναι... Θα σου πω, μάνα. Ορίστε,
Θέλαμε και beach bar τρομάρα μας. Σε λίγο ξημερώνει και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και να μου το θυμηθείς έτσι και κάνει το χατήρι του πατέρα του, θα τον φάνε τις φυλακές, στα σίδερα θα τον φάνε. Μ' αρέσουν οι άγριοι άντρες. Πολύ μ' αρέσουν. No way, θέλει να σπάσει τα νεύρα του πατέρα σου. Αλλιώς τον πάμε και κάτω, δεν έχει νοστιμιά. Ωραία, ξέρω ότι παντρεύω την Αντζελίνα μου και ότι θα μπει καινούριο αίμα στο σπίτι. Έστω και νερωμένο αυτό του λεβέντη που μας έφερες. Και θέλει να χτυπήσει πρώτο τσιμπαλωθιές, παπουτσινάς. Ο Μανολάκης δεν είναι τέτοιο παιδί, δεν έχει τέτοια στο κεφάλι του. Από το σχολείο, όταν τον ήξερε εννοώ όλοι καλό παιδί και λογικό. Εσύ μιλες πολλά. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το όνομα εδώ μέσα, λέμε! Συγγνώμη, η νεκροφόρα που πηγαίνει και έρχεται για τη βεντέτα είναι. Τσέχεις από εδώ, ρε! Όχι από εδώ, ρε! Τι από εδώ ξαφανίζεις από εδώ, όχι από εδώ, ρε! Έχεις από εδώ, ρε! Όχι από εδώ! Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που σας κάλεσα για συμπαράσταση. Η ομάδα διάσωσης τα θαλάσσωσε. Δεν έχουμε και τηλέφωνο από κανένα κλειδαρά. Όχι ρε, είναι έξυπνο αυτό που λέει. Τελικά την πατήσαμε άσχημα. Μόνο το κολυτάρι σου ο Όμηρος το γλίτωσε. Guys, εδώ έχει άνοιγμα, ρε! Καλά, είμαι και πολύ μεγάλος, τεράστιος! Τα καταφέραμε! Σωθήκαμε! Σιγά να μην έχει έξοδο από εκεί, ρε. Ρε, παιδιά, κάτι μου βρωμάει. Τους μαλάκες, βρωμάει, ξεβρωμάει. Εγώ θα είμαι έξω. Εγώ θα τους σώσω. Και αυτοί ούτε ευχαριστώ δεν μου πούνε. Τατιά, εγώ σε αυτήν την τρύπα βρωμά έτσι δεν μπαίνω με τίποτα μέσα, ε! Εγώ δεν πάω πουθενά, φοβάμαι! Ούτε εγώ, ρε, πώς θα καλιάσω μετά την Αντζελίνα! Το ωραίο σου, θα λιποθυμίσω. Πες του να μου δώσει το φιλί της ζωής, πες του, λιποθυμάω. Άσε με να καθαρίσω εγώ. Καλώς τα πουλάκια μου. Πού είναι ο άλλος? Πήγε να το σκάσει, καλά να πάθει. Λοιπόν, τι έπαθε αυτός? Σας παρακαλώ, δώστε του το φιλί της ζωής. Όχι, επιμένω για να γλιτώσουμε. Δώστε του το φιλί της ζωής. Δεν τρελάθηκα, δεν φυλάω, καλύτερα να ψοφήνω. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, τίποτα δεν έχω, τίποτα, μια χαρά είμαι. Ποιος είναι ο γαμπρός του Βασιλαντονάκη? Εγώ! Όλοι μαζί. Εγώ είμαι ο γαμπρός. Ο γαμπρός να φύγει, οι άλλοι να μείνουν. Οι άλλοι να φύγουν, ο γαμπρός να μείνει. Συγγνώμη κύριε, μόνο το θάρρος δεν σας ξέρω κιόλας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μας κρατάτε εδώ μέσα? Όχι, για να έχουμε να πούμε και κάτι στην αστυνομία στο τέλος. Η αστυνομία θα μείνει απόξω. Εμείς τις διαφορές τις λύνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, εγώ είμαι ο γαμπρός. Ό,τι είναι να πείτε, πείτε το σε μένα. Όχι ότι έχω τίποτα μαζί σου, για να εξηγιόμαστε. Παραγία μου! Παραγία μου, το σκότωσες! Πέδαλ! Πέδαλ! Υποθυμάω! Όχι τώρα, όχι τώρα, τώρα τρέχουμε για το λιμάνι, για το αεροδρόμιο, στη Σούδα, στα πολεμικά, όπου βρούμε! Βοήθεια! Στην άντρη γλιτώσαμε. Πάλι καλά που ήταν και οι καλαμιές. Ωρε Τζίμι, σκατά έγινες ρε φίλε. Σκατά, σκατά, αλλά εγώ σας έσωσα από τα σκατά. Άντε, ρε εσείς αυτός πήγε να μας σκοτώσει. Ποιος ήταν αυτός, γιατί στείλαν τον κακό? Σκάσανε με τις απορίες, κρυβόμαστε τώρα. Ησυχία. Τι μυρίζει έτσι ρε? Μου και εσύ. Τι φυτά είναι αυτά ρε παιδιά? Αρωματικά, αλλά δεν μπορώ να μυρίσω. Κάτι μου θυμίζουν. Καλά, είστε πολύ ξενέρωτοι, ρε πούστη μου. Πλάκα μου κάνετε, δεν καταλάβατε γιατί φυτά μιλάμε? Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Ρενό, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά κρυφτήκαμε στα ζωνιά. Να το πω! Στα.
Μα ήταν βρωμή, ετσάμω, ρε. Βρεβελήθρε σε πάτσε κανείς. Βρε, βρε, τα βρεοκάραμα. Λαλιά δε βγάνω. Θα ρείτε πως σε κάματε την ανωνιά και θα περάσετε τσά. Για να σας πιάσω με τσά μέσα, δικιά σας είναι τα χασίσια και να φύγετε αυτά που κατέχετε. Αε, σας κόσω στη φυλάκα να μην με λένε Αθωμανόλη. Κάτι πήγε χασίσια για φυλάκα και για ένα Αθωμανόλη. Τι για μένα, Οπα, κύριε, στη φυλάκα, τι λέτε. Εγώ είμαι θεατρικό συγγραφέα. Είναι η δεύτερη μέρα που λέει την παράστασή μου. Οι ηθοποιοί μου θα νομίζω ότι εγώ του εγκατέλειψα. Δεν έχω κινητό, δεν έχω που να πάω. Σα παρακαλώ, βοηθήστε με να επιστρέψω στο θεατράκι. Όταν δεν φυτέυατε, δεν κλαίατε. Εδώ σα έπιασε. Όχι, εμεί κύριε αστυνόμοι ήρθαμε εδώ πέρα και πήγαμε και κρυφτήκαμε γιατί μα κυνηγούσε ένα που ο πατέρα δεν κρύβε τσινάδικο, κύριε. Και παντρεύει το φίλο μα. Ήρθαμε για γάμο εδώ. Μίλα ρε. Και ποια ρε παίρνεις. Πες. Στα μικρά μέρη είναι όλοι κουτσοπόλες. Σίγουρα θα την ξέρει. Πες. Εγώ κύριε αστυνόμπαι δεν φταίω να πάω να κάνω ένα μπανάκι. Μια... Την κόρη του Βασιλαντονάκη παίρνω. Δηλαδή έπαιρνα γιατί τώρα βλέπω να παίρνω τον μπούλο και εγώ και φίλοι μου. Την κόρη του Βασιλαντονάκη. Μην τα λες μου. Και σας άρπαξε εκείνος που έχει το βενζινάδικο. Ναι, ο Μανολάκης. Μήπως έχετε καταλάβει κύριε Πόρτα. Σκασμός εσύ μη σ' αρπάξω από τα φρούνι, είναι και μεγάλο σαν βρουμπουλότρυπα. Και αφού σας έπιασε, πώς και δεν σας έπαιξε εκεί στα ακόμα ζωντανή. Να μας παίξει, τι να μας παίξει. Με το δίκανο. Για την παλιά τη Βεντέτα, με τον Φαθραχοτσίλη, τον Λεβεντοζιάννη. Βεντέτα. Πάω να μαθώ την ΤΑΕ και ξαναγερνάω. Επαέσεις. Και πούστε. Μην ακούσω λαλιά, γιατί έχω απόξω το βλεπέ και σας ξαμώνει με το γαργαλιστήρι. Αυτό τώρα το γαργαλιστήρι εμένα δεν μ' άρεσε. Συγγνώμη, μήπως κύριε αστυνόμιο μου μπορείτε να μας τα πείτε λίγο και στα ελληνικά να καταλάβουμε γιατί. Λαλό! Κάμε τη θυσία. Γιατί έχω απόξω το φύλακα με το δάχτυλο στη σκατάλη. Μπράβο, τώρα καταλάβαμε. Κάτσε, κύριε αστυνόμε μου, μισό λεπτάκι. Τώρα που αρχίσαμε να συνεννοούμαστε. Εμένα άλλο θα μου έπαιρνε το κεφάλι, εγώ θα μείνω στη φυλακή. Όλα ανάποδα τα κάνετε εδώ πέρα. Και εγώ θέλω να κάνω το τηλεφώνημα που δικαιούμαι, κύριε. Και εγώ θέλω να κάνω ένα τηλεδίο. Να, η μαμά μου και τη γυναίκα μου. Θα μείνετε πάει μέσα όλοι για το δικό σα το καλό. Έξω. Θα σα επέξουν σαν τσιφουρόγατο. Τα τηλεφωνήματα, κύριε. Έπαιξε με. Κάμε το να πάει στο ζέρο διάολο. Έμα. Φέρδο μωρέ να πάρω την Αντζελίνα. Όλο μαμάκια. Ο Τίγανας εδώ 10 χρόνια και θα είμαι φυλακή εξαιτίας τώρα αυτό πάλι. Έλα Αντζελίνα. Να σου πω δεν ξέρω τι σκατάλιγμένα πίνετε εδώ πέρα. Ακούσέ με. Είμαστε στο τμήμα. Έλα να μας βγάλεις και φτιάξε βαλίτσα. Πώς μιλάς έτσι στη γυναίκα σου, ρε. Όπως θέλω, μωρέ, θα της μιλάω. Έλα, κανένας να πάρει ένα κουμπούρι και να σε κυνηγάει. Έχει καλό σημάδι. Και εσύ που το ξέρεις. Έλα μου. Πού το ξέρεις, ρε, ότι η γυναίκα μου ξέρει καλό σημάδι. Σκασμός, ρε, σερσιερέδες. Πήγατε για κυνήγι μαζί, μήπως. Εντάξει, παιδιά, μην τα σκαλίζουμε τώρα γιατί πήγαν και γιατί δεν πήγανε. Δεν πήγαν τελικά. Τι δεν πήγανε, ρε, πού δεν πήγανε, ρε, εσύ με τη γυναίκα μου. Όπα, ούτε αγρικού. Επίσης, εσύ με τη γυναίκα του φίλου σου. Όχι, δεν πήγε, απλά την είδε και την ερωτεύτηκε. Τι λέει, τρόπα. Τι έκανε, λέει, την ερωτεύτηκε. Άμα είναι σε αντιτιμή του άλλου, εγώ δεν ανακατεύομαι. Άφηγε τον να το σκοτώσει, να πάρει πίσω την τιμή του. Άφηγε τον. Ρε φίλε, δεν ήξερα ότι είναι γυναίκα σου, απλά την είδα μου άρεσε. Ρίξαμε εκεί πέρα και δύο του φακές. Έριξες μπαροθιές με τη γυναίκα του φίλου σου, αυτό σηκώνει βεντέτα. Ρε σιγά δεν την πήδηξα κιόλα. Αστυνομία! Άφηγε τον να το σκοτώσει, μωρέ. Άφηγε τον, μωρέ. Είναι στο τμήμα. Δόξα τω Θεώ. Πάω να τους πάρω. Δεν πας εσύ πουθενά, νυφή πράμα. Θα πάω εγώ. Θα στείλω εγώ μερικούς. Δεν θα στείλεις κανέναν. Εσείς οι κριτικοί κάνετε πολλές βλακίες, αλλά γυναίκες δεν πειράζετε. Θα πάω εγώ και η Μυρτώ. Alone. Let's go. Καλή χρυσή, αλλά άμα τη διάσου τα νεύρα, καλύτερα να μην μιλεί κανείς. Αλλά, άμα τους βρείτε, πείτε τους θα είμαι πίσω στην αυλή. Έχω βρει μία ώρα μερακλειδική, άλλο πράγμα. Ολεύτε. Στα δικά μας. Άρα ξύλο που πάει χαμένο. Καλώς το Μανολιού. Έμαθα ότι είναι εδώ οι Αθηναίοι. Πού τους έχεις. Εδερνότανε και τις έβαλα μες στο τσελί να τα αρθούνε με την ησυχία τους. Εσύ τα ζούρτρα πας Μανολιού. Να τους βγάλω έξω. Να τους βάλω στο καράβι, να φύγουν να γλιτώσουμε. Ναι, για να μου λένε εμένα μετά ότι δεν πρόλαβα πολύ νεκρή βεντέτα. Τι θα πω μετά εγώ του Πολέτσα να μου ζητήσει το λόγο, ε! Δεν υπάρχει καμιά βεντέτα. Βεντέτα, ζα, όχι βεντέτα, εγώ τσέπιασα μέσα στη φοιτεία. Πώς να τους αφήγω. Εγώ ακολουθώ τον αριθμό του νόμου. Το γράμμα εννοείς. Αυτό. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν σχέση με τη φοιτεία, το ξέρεις. Και ξέρεις καλά ποιανού είναι. Ή μήπως
Θέλεις να δώσω σε κανένα δημοσιογράφο ειδήσεις για κάποιους αστυνομικούς που διατηρούν φοιτίες παράνομες. Έλα μορτώρα, έλα μορτώρα. Πολλά τον έξυπνο μας κάνεις. Δεν θα σε πιάσω και σένα στα χέρια μου, ρε καριάτζουλα. Κάτι θα κάνεις και θα σε πιάσω και θα σε χώσω μέσα στη φυλακή και θα βγεις καργανιασμένος. Έσε χάρη στην κουμπαριά που έχω στον πατέρα σου. Έσε χάρη. Γιατί και τη διπλανή φυλακή ποιος την έχει, κάποιος άλλος, ξένος. Γειτονάκια είμαστε, κουμπάρε. Κατέηση τα λέω. Έλα μορτώρα, φτάνει. Ας τις πρωτοβουσιάνες να φύγουν όλοι. Όξο. Όξο με στο διάολο. Κοίτα εδώ κάτι βιζάρες που έχω κάνει. Και μην ξανακούσω τίποτα για τους λεβεντογιαννάκηδες. Θα σε σφάξει στο γόνατο ο θείος σου, κακομήρα μου. Στο γόνατο. Μονολάκι μου. Πολύ μ' αρέσει που είσαι κριτικαρός, ε. Κύριε Αρετή. Are you talking to me? Are you talking to me? Ναι, σας μιλάω λοιπόν. Για να τελειώνουμε. Επειδή όλα αυτά τα θεωρώ μεγάλες βλακίες και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. Η Μυρτώ και εγώ είμαστε ζευγάρι. Και φεύγουμε. Δεν ξέρω ακόμα για πού. Θα δείξει. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας. Πάμε. Πέντε χιδίες έχω χάσει εξαιτίας σου μέχρι τώρα. Κι εγώ παραλίγο να χάσω τη γυναίκα μου, ρε. Αν δεν έχει γίνει κάτι μεταξύ σας και μου το κρύβετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε φιλαράκι, δεν τρέψει, ρε. Και ποια την πέρα σας, ρε. Τι κάνετε. Εσείς τι λέτε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, η Αντζελίνα είναι η γυναίκα της ζωής μου, εντάξει. Αχ, τι ωραία, την αγαπάει. Εγώ πάω να κάνω ένα μπάνιο να ξεβρωμίσω. Κανονίζω και την κόμμα και. Και όλα τα οργανώνω και έρχομαι. Εντάξει. Να έρθω κι εγώ ως ειδικός στα κάστη. Δεν έχεις να πας πουθενά εσύ, δεν εμπιστεύομαι το γούστο σου, έχεις καλλιτεχνικό κριτήριο. Άντε παιδιά, βιαστείτε, πάμε. Καλησπέρα σας. Ένα δωμάτιο παρακαλώ. Επιτέλους. Επιτέλους, εγαήρατε. Τι κάναμε. Εγυρίσατε, λέω. Πού θα πάει, θα τη μάθουμε τη γλώσσα. Δεν είναι εδώ και κινέζικα. Τ' άλλο παλικάρι πού είναι. Έχει πάει να ετοιμάσει τον μπάτσελο. Α, είναι και τον μπάτσελο. Άρα το πως έτσι, έτσι. Ναι, ναι, αγαπητέ μου. Εγώ και τους φίλους μου το κάνω. Δεν ήθελα μπάτσελο και τέτοια κλίση, ξέρεις. Ξέρω. Ήτανε τούτο το μπατσελόρι. Πώς το είπατε. Το μόνο που λέμε τώρα είναι τέλος καλό, όλα καλά. Και βιαστείτε γιατί έχουμε και ένα γάμο να κάνουμε. Η Μυρτώ. Πού είναι η Μυρτώ, κακό χρόνο να έχει. Μια στιγμή δεν είναι ωραίο πράγμα να λες να έχει κακό χρόνο το κορίτσι το ερωτευμένο. Ναι. Το ερωτευμένο. Πού είναι. Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Άρα τι. Να το ρίξεις που σε θωρώ. Μίλα. Που να σκάσεις. Έχει φύγει με τον με τον καλό της. Άμα είναι έρωτας. Μεγάλο πράγμα. Ο έρωτας, κύριε ερωτοκριτέ. Ποιος έρωτας και ποιος καλότσι είναι, Πανάθεμα τι, άρα τι! Σε γρικό! Και είναι αλήθεια! Έφυγε με το Μανολάκι. Έλα ρε μαμά. Το Μανολί του Μανολί. Ναι. Το Μανολιό του Μανολί. Το Μανολάκι του Μανολί. Θα τρελαθώ. Ναι, τώρα περίμενες. Θα τρελαθώ. Αφού το Μανολάκι εγώ θα... Αφού το Μανολάκι θα το σιάξω εγώ, ακούτε! Αν δεν το βουχίσω σαν τραή, να μην με λένε ρωτόκριτο. Παίρνω το σφαλιχτάρι μου και φύγαμε. Δεν πάει να βουχίσω όποιον θέλεις. Εμείς πάμε για πρόβα νηφικού. Τι έγινε, γιατί ζωστήκαν όλοι με τα άρματα, μπήκαν οι Τούρκοι. Έρωτας και πόλεμος, το ίδιο πράγμα είναι. Και για όλα αυτά εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ φταίω. Εσύ ερωτεύτηκες τη γυναίκα μου, εγώ φταίω. Αυτό φίλε είναι σκάτη προδοσία, έτσι. Α, καλά, πάω να φύγω. Όπα, όπα, όπα! Πώς μπλέξαμε έτσι. Ρενό, εγώ δεν έμπλεξα κανέναν. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για να παντρευτώ. Ρε, εσύ δεν μας πήρες έναν-έναν να μας πεις να έρθουμε εδώ πέρα επειδή είμαστε μοναδικοί σου φίλοι. Όχι, ρε, μόνοι σας κατεβήκατε. Μόνοι! Μόνοι σας κατεβήκατε γιατί μυριστήκατε φραμπαλιά.
Ντροπή, ρε. Ντροπή. Γιατί βαρεθήκατε τη ζωή σας εκεί πάνω και λέτε δεν πάμε κάτω στην Κρήτη στον Κωστή που έχει μπλέξει να γελάσουμε. Τι να σου πω τώρα. Ορίστε, ρε. Γελάστε με την ψυχή σας. Α, είσαι και αγάριστος. Εγώ δεν είχα δουλειά, ρε. Που παράτησα την πρεμιέρα μου για να έρθω να σώσω το Μάρι. Στο Μάρι! Τέλος πάντων, συγγνώμη. Τι. Συγγνώμη, μωρέ. Τι. Συγγνώμη, μωρέ. Σκάσου καμία. Άντε, ρε, κομμάτι, άγινε, έλα. Άντε. Άντε, πάμε να κάνουμε τον μπάτσελο να περάσουμε καλά, να τα ξεχάσουμε όλα. Ε, το οργανώνουμε μισή μέρα ο άλλος. Είμαστε φιλαράκια, δεν είμαστε. Είμαστε, ρε, είμαστε. Και τώρα που σας ξαναβρήκα, είμαστε ακόμα περισσότερο γιατί σας αγαπάω, ρε. Έλα, ο ρε, παιδιά, ρε, παιδιά, μη με αφήνετε στην απέξω. Αφού σας έχω πει, στην αγάπη είμαι ο πρώτος διδάξας. Αγάπη και ειρήνη είναι φιλοσοφία μου. Πολύ τέστο. Είχες δίκιο τελικά. Πρέπει να φύγουμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως εδώ. Έστειλα ήδη σε 5-6 περιοδικά μου πως θέλουν φωτογράφο. Μωρή, και τους φύνει και στο Βάι να φωτογραφίζεις. Καλύτερα θα είναι από εδώ πέρα με τους τρελούς. Γιάντα με δωρησετσά, Λεβεντογιάννη! Χτύπα πρώτος, ωραία! Το γιο μου θα τον επιράξεις πάνω από το πτώμα μου, Βασιλαντώνη! Μα πτώμα θα είσαι σε λιγάκι, Λεβεντογιάννη! Γιατί ο γιος σου δεν φέρθηκε λεβεντικά! Ή τα θες να κάνω, να πάρω τα βουνά να τον εψάχνω! Να τσακιστείς, να μου φέρεις πίσω τη μυρτό μου! Τολμάς, μπορεί να μου τη φέρεις! Να φέρεις πίσω το Μανολάκι μου! Η τσούπρα σου μου τον εμάγεψε και του πήρε τα μυαλά και δεν τον έχω για τα δόντια, τσι! Φοβάσαι να σηκώσεις όπλο, Λεβεντογιάννη! Σε βλέπω! Έχουν δώσει για μασχάλα σου! Εδρώσανε, γιατί έχει καύσωνα. Θα σκοτωθούμε! Ή θα καθόμαστε πάει μες στον οπί! Αφού δεν θα σκοτωθούμε που δεν θα σκοτωθούμε, να πάω για ψάρεμα. Έτσι αναγκαλείς. Όχι, 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 περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ας τους μωρέ να φαγωθούν να τελειώνουμε. Ας το έχει πάντα και οι δύο. Την Ιδαλιά στόχευαν, η Σικιά της άφαζε. Συγγνώμη, Μανολάκη, σήμερα. Έλα να μαζέψει το Λεβεντογιαννάκι και το Βασιλοντονάκι. Μη μου λες εμένα δεν ανακατεύεσαι, θα έρθεις. Καταλάβες. Πάμε. Θα κάνουμε πλούσιο το φανάτσι πάλι. Καλά, ευτυχώς πρόλαβα και το κρύψα. Ξέρεις τι λένε για τον Ευκό και τον Γαμπρό. Άλλα είναι αυτά που χαλάνε τους γάμους. Εντάξει, εγώ ξέρω κάποια από τους ψάχνους γάμους. Μανάζε ζηλιαρείς. Τόσο ζηλιαρείς. Μ' αρέ, μωρό μου. Δεν το φανταζόμουν απλά. Μ' αρέσει. Και εσύ να πυροβολήσεις με τον Αντώνη. Εντάξει, με τον Αντώνη πυροβολήσα μια ταμπέλα. Με σένα θα πυροβολήσω αλλιά. Μωράκι μου. Ο μπαμπάς σου. Ας το μπαμπά μου τώρα. Μάγκες, κοιτάξτε μπατσελοράρα που σας κανόνισα, έτσι. Και χορεύτριες θεογκόμενες. Ναι, ρε. Τα νεύρα μου θα σπάσουν εμένα μεταξύ ακόλου. Λοιπόν, θα κάνουμε τα πάντα να μας μείνει αυτό το μπατσελορά ξέχαστο. Εννοείται. Ναι, αλλά προσοχή. Ό,τι γίνει απόψε μένει εδώ και μετά το ξεχνάμε. Έτσι, υπόσχεση. Να σε θάψω.
μάτια σου. Μου θυμίζουν κάτι από τα καταγάλανα νερά της λίμνης Τιτικάκα στη Λατινική Αμερική. Τόνι, πού πας? Πάνε τελειώσει μια δουλειά και έρχομαι. Έτσι, ρε. Πρώτη φορά βλέπετε κόλλο, ήθελα να ξέρω τι σκέφτεστε. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω τον Θεό τυλιγμένο σε δίχτυ. Εσύ φαντάρε. Ένας τέτοιος γυναικείος κόλλος είναι πάντα ο κόσμος όλος. Καμπρός. Ότι θέλω να πεθάνω έτσι, ρε. Να σφινώσω τη μούρη μου ανάμεσα. Δεν βλέπεις ότι ο κόλλος είναι ψεύτικος, είναι σιλικονάδο, βλέπεις. Ρενό, κόφτα, θα σε βαρέσω, έτσι. Σιλικονάδος, πάρα να δεις. Ένας. Μωρό μου, σε παντρεύομαι αύριο! Τι λέω, ρε, αύριο παντρεύομαι την Αντζελίνα, Αντώνη. Δώσε μια σφαλιάρα να συνέλθουν. Δεν με μιλάει σοβαρά. Ναι, ρε, δώσε, ρε. Δώσε, δώσε και σφαλιά και κλωτσέ, δώσε του. Δεν βλέπει ότι τον έχει τρελάνει αυτή η πισοκούνα. Καλέ, εσύ το ζήτησε. Ρε, μαλάκα, θα το σκοτώσει τον άνθρωπο. Το κάνει επίτηδε. Αυτό. Ρένο, να σου πω. Πάλι εξαφανισέ, θα μα καταστρέψει εντελώ αυτή. Με πολύ χαρά γιατί μου σπάσει τα νεύρα. Ένα βλέμμα δεν έχω πάρει όλη τη νύχτα. Όλη αυτή την άκολη, τη μούτζα κοιτάνε. Στο διάλογο. Θα μου λείψεις, ρε. Και εμένα θα μου λείψεις, αλλά ξέρω ότι θα είσαι καλά. Κοίτα να την προσέχεις, γιατί αλλή μονό σου. Θα την προσέχω σαν τα μάτια μου. Ξέρετε που πάτε ή... Πάμε. Στο καλό. Και ό,τι χρειαστείτε εδώ σε μένα. Ευχαριστούμε, θεία μου. Γεια. Και κάπως έτσι τελειώνει μια βλακία πολλών ετών. Για τη βεντέτα, λες. Μη στεναχωριέσαι. Κάποιον θα βρει ο πατέρας σου να τσακώνεται πάλι. Είναι το χούι του. Κωστάκι, πε σαν νευρή. Τι του φύγε ρε μαλάκα, μου χάλασε το έργο. Ποτέ μου θα τον ευνοχήσει το φιλαράκο μας. Τι σκάτα θέλετε ρε παπάρες, δεν βλέπετε ότι... Πεθερούλη μου, εσύ. Μη με λες πεθερούλη. Μπαμπά, εγώ... Ούτε μπαμπά. Γιατί πατέρα, να σας εξηγήσω. Μην με ξαναπείς πατέρα. Γιατί πατέρα. Έτσι και με ξαναπείς πατέρα, θα σε ξαναρίσω.
Μισό λεπτό, εντάξει, πατέρα. Όχι, πατέρα, όχι, πατέρα. Να σας πω. Εδώ στο πολιτισμένο κόσμο υπάρχει ένα έθιμο που το λέμε bachelor party. Δεν λες, μωρέ. Έθιμο είναι τα Χριστούγεννα. Έθιμο είναι το Πάσχα, όχι να γλύφεις την κάθε ξεβράκωτη. Μα όχι, θα σταματούσα, δεν θα προχωρούσα παρακάτω. Φιάσε, αλλοπρόσαλε. Ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να κάνεις. Ευτυχώς που σε πήρες στα πράσα. Αλλιώς θα τον έβρεχε στον μπακαλιάρο. What? Το σαλούβαρδο. Το βρωμό πράμα σου, ανυπόληπτε. Μωρέ, και θα παντρευώσω να την θηγατέρα μου αύριο. Εσύ και εσύ. Μάλιστα, εμείς. Ναι, εμείς. Τι εμείς? Σας καθιστώ υπεύθυνος. Σε μισή ώρα θα το έχετε διαλύσει. Και τον πάτε να τον πίνει με χλωρίγη. Τον άλλη ταβούρα. Ετσά, μωρέ, και κολλήσει καμία αναλώσσα τη θηγατέρα μου. Θα τον αφαλοκόψω. Μάλιστα, κύριε, το πάρτε τελείωσε αμέσως. Θα τελειώσει τώρα αμέσως. Σας δίνω την υπόσχεσή μου. Φάτε τι! Ακούσατε τι είπε ο Νεόταρνταλ. Το πάρτι τελείωσε. Μπρος. Μαζευτείτε να φύγουμε. Ελάτε. Γαμώ του και πέρασε με τόσο καλά. Μας έπιασε πάνω στα πράσα. Τον ήπιαμε. Άντε ρε, πάμε να σε πλύνουμε τελείων. Στοπ! Ποιο είναι ρε το όνειρο κάθε γυναίκα από όταν είναι κοριτσάκι? Ωρα φίλε, τώρα δεν είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Να πω εγώ. Από να ξέρω, εγώ δεν ήμουν κοριτσάκι. Ούτε εγώ είμαι κοριτσάκι, αλλά νομίζω ότι ξέρω. Μια γυναίκα θέλει έναν άντρα έτσι ψηλό, δυνατό, όμορφο. Ναι. Και να τη θύνει φούλα. Και ποιο είναι ρε το όνειρο κάθε άντρα πριν παντρευτεί? Μη μας βασανείς, πες το σου, δεν μπορώ άλλο, αν το έχω άλλο σου. Να κάνει το τέλειο bachelor party. Ένα πάρτι που θα του μείνει για πάντα χαραγμένο μέσα στο μυαλό του. Για να το παίζει και να το ξαναπέζει και να το ξαναπέζει στη μνήμη του όπως το βινήλιο. Να το θυμάται όταν είναι κολλημένο στα φανάρια στον καύσωνα. Να το θυμάται όταν η γυναίκα του αλλάζει κανάλι ενώ βλέπει μπάλα για να δει εκπομπή μαγειρικής. Να το θυμάται όταν τρέχει για να πληρώσει το δάνειο για να σώσει τη γυναίκα του, το σπίτι του και το παιδί του. Το bachelor είναι σημαντικό, ρε guys. Είναι η επιτομή. Είναι η τελετή του υπότη που παραδίδει το σπαθί του και χρήζεται υπηρέτης της βασίλισσας. Και εγώ αυτό το πάρτι θέλω να το ζήσω και δεν με σταματάει κανένας. Καταλάβατε? Respect, ρε Μίλε, ειλικρινά, δηλαδή. Ακόμη και αν αύριο είσαι πνουγισμένος, respect! DJ, βάλε μουσική να παίξει, ρε Αντράχωνε! Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Όπα. Όπα. Παιδιά, σβήνω.
Το μόνο που θυμάμαι ήταν το bachelor party που σου κάναμε. Ψυχραιμία. Λογικά ο γάμος είναι σήμερα. Το μόνο που μένει είναι να γυρίσουμε πίσω. Τι πάθατε? Τι να πάθουμε, καπετάνια. Ξοκύλαμε, για γάμο πηγαίναμε. Αλλά γάμος δεν βλέπω να γίνεται. Γιατί δεν θα γίνει? Γιατί ο γάμος γίνεται στα Σφακιά σε λίγες ώρες και εμείς είμαστε εδώ και δεν ξέρω και πού είμαστε. Στο Αιγαίο Πέλαγος. Πού? Πότε φύγαμε από το Κρητικό? Τι πιάμε μέχρι το βράδυ, ρε παιδιά? Τι θέλετε να μου πείτε? Ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καπετάνια μου. Αυτό δεν γίνεται, είναι δυνατόν? Αυτή είναι μια πανάκριβη κουρασγέρα. Μα γιατί, κύριε καπετάνια? Εδώ γλιτώσαμε από τους οπαδούς του ΠΑΚ, μας κυνηγούσαν. Γλιτώσαμε από τη Μερόπη, από την Έρικα. Γλιτώσαμε από τον Πεθερότη. Δεν γλιτώσαμε από το Αιγαίο. Πότε γίνανε όλα αυτά, ρε Τζίμι? Στο ένα, δεν ήσουν. Ήταν ο Τότσικας. Α, δεν το είχα δει. Αποκλείεται να γίνει οτιδήποτε. Μα δεν έχουμε ούτε τηλέφωνα ούτε τίποτα. Θα σας δώσω εγώ τηλέφωνο να πάρετε. Αμάν. Ρε, δεν θυμάμαι ούτε το τηλέφωνο της απ' έξω. Τι ήπιαμε χθες το βράδυ? Εγώ να πάρω και τη μαμά μου. Τι να μας κάνει από εκεί πέρα που είναι? Δεν πρόλαβα να ζητήσω και το τηλέφωνο του Μανολάκη. Ο Κωστής δεν με πήρε από το πρωί. Θα τον ετοιμάζουν και εκείνον οι φίλοι του. Ποιος ξέρει τι έθιμα έχουν. Ούτε μου είπε που θα κοιμηθεί το βράδυ. Α, δεν κοιμάται μαζί το ζευγάρι την παραμονή του γάμου. Καλά έκανε και κοιμήθηκε αλλού. Ναι, αλλά πού? Το έχει κλειστό. Χρυπάμαι, λες να πάθανε τίποτα. Δεν παθαίνουν τίποτα οι άντρες. Και καλύτερα να ετοιμάσουμε τα πάντα χωρίς αυτούς. Ρε εσείς, να νοικιάσουμε ένα ελικόπτερο. Ναι, να μετρήσουμε πρώτα τα λεφτά μας, γιατί μπορεί να μην μας φτάσουν. Τι βλακές είναι αυτές? Αν φεύγει κανένα πλοίο για πίσω. Μέχρι να φτάσουμε, θα έχει τελειώσει και ο γάμος και τα βαφτίσια. Αφού δεν έγκυος η Ατζελίνα. Έλα μωρέ, αφήστε τις βλακές να σκεφτούμε κάτι όλοι μαζί, κάτι θα βρούμε. Να τον αφήσουμε να περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας. Ένας άντρας δεν περιμένει ποτέ τη γυναίκα του, τέλος. Να πηγαίνουμε, να πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε. Πάμε. Με μαχαίρι, παιδιά, δεν γίνεται. Έχει δικό μηχανισμό. Ξέρω εγώ έναν τρόπο, παιδιά. Ακούστε. Θα βάλουμε μια μικρή φωτιά. Μικρή. Θα χτυπήσει ο συναγερμός, θα σπείρουμε τον πανικό και θα τη ρίξει ο καπετάνιος. Και μετά κουπί. Όχι, ρε, μετά θα έρθει το λιμενικό και θα μας σώσει, ρε. Μπορεί να προλάβουμε έτσι. Μα καλά. Μάγκες. Πρέπει να βρούμε μια ιδέα να βοηθήσουμε το φιλαράκι μας. Δεν γίνεται να τον αφήσουμε έτσι. Μήπως δεν ήταν γραφτό να απαντηθεί και να γίνονται για καλό? Θα τα αφήσει, εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι να κάνω κι εγώ. Αν του πει αυτό ότι δεν είναι καλά, ότι πάθαινε έμφραγμα, κάτι έτσι καρδιακό, το έχει το αίμα του το θέατρο. Όπα, παιδιά. Τέτοια πράγματα προκαλούν τη μοίρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Αν θέλετε αυτά, κάντε τα εσείς. Τι να κάνουμε άλλο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ρε παιδιά τώρα. Για να πάρουμε ελικόπτερο θέλουμε 2.000. Τα έχουμε, δεν τα έχουμε. Μαγκές, έχω μια φοβερή ιδέα. Αλλά θέλω τη βοήθειά σας. Τη βοήθεια. Come, please. Stop. Καλησπέρα σας. Ladies and gentlemen, a good evening. I apologize to interrupt your romantic program, but I have a very good reason. Thank you very much. It's all about love. You have never heard something so romantic as the story I'm about to tell you. We are on board by a huge mistake. Huge.
huge. Thank you. We supposed, πες το και έτσι, to go island of Crete for the marriage of your best friend Constantinos. This is Constantinos. If you choose not to help us, my beloved friend will have to live the rest of his life regretting. Αυτό! The fact that he dub his loving Britain in the steps of the church alone. And he will die in sorrow. Πες, Κωνσταντίνε, passengers, do you want to marry the love of your life in 3 hours? Yes. Τι γες. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχει αργήσει το σαγόν μου. Στο English, πες, στους passengers. Στο English. Yes, I want to marry the love of my life in 3 hours. Or... Thank you. Θα αυτοκτονήσεις πηδώντας στο Αιγαίο και θα σε φάνε τα sharks. Or I will jump and drown in the Aegean. So, if you still have some warmth, πες το κι έτσι, in your heart, I beg you, please, give anything in have so we can rent a helicopter to come and take us away from here. The helicopter now. Understand me? Yeah? Thank you very much. Σε έφτιαξε εσένα. Δεν το βλέπω το γαμπρό. Τα μιλιά είναι και δεν θα παρατήσω. Γυναίκα, δεν το βλέπω, σου λέω. Δεν απαντάει και στο κινητό του. Εδώ θα είναι, σας λέω. Jesus, δηλαδή. Η ώρα καλή. Να σας ευχαριστούμε. Η ώρα καλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή. Τα καταφέρατε, ρε παγάσιτες. Κάνε το πλοίο άνω κάτω, αλλά οι τουρίστες συγκινήθηκαν. Κάνουν έρανο για να βρουν τα λεφτά και να έρθει το ελικόπτερο. Μόνο που... Υπάρχει ένας όρος. Όχι. Αυτό πληρώνεται μόνο με αίμα. Αυτό είναι βεντέτα που θα την ξεπληρώσω εγώ με τη χέρα μου. Μια ξαδερφούλα έχω. Να μην βεβαιωθώ ότι ο Μάγκας την αγαπάει πραγματικά.
Συγγνώμη, έστεις όλες αυτές τις παγίδες για να δεις αν την αγαπάει πραγματικά. Όποιος αγαπάει, πολεμάει. Και εσύ χάρηκες? Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Σ' άφησα ένα μικρό τυφερό μπουμπούκι και έχεις γίνει ένα πανέμορφο τσικάκι. 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 Μην λέμε αλάρμ, μην λέμε αλάρμ. Σελός. Α, είναι και ο Γκαγκά εδώ. Τι έγινε, φιλαράκι, πώς πέρασες ο λιβάνος? Πού στερε φαντομάδες, ήμουν έτοιμος να την κάνω. Πού να στα λέμε τώρα, μεγάλη ιστορία. Δεν κάνουν έτσι τα φιλαράκια, να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ την κάνω, στο επόμενο μπάτσελορ, άμα γίνει, περιμένω τηλέφωνο. Να περάσετε καλό κουράκι. Εντάξει. Στο καλό και να πλένεσαι. Η Αντζελίνα. Ήρθε, πέταξε τον ηφικό και έφυγε. Κανονικά θα πρέπει να ρωτήσει που είναι ο πατέρας της. Για να μην περάσεις από εκεί ούτε σε σκιά. Έχει ώρα που έχει φύγει. Στο λιμάνι πήγε, εκεί θα τη βρεις. Να βρει πλοίο να φύγει, εξαιτία σου! Παρακαλώ, μετακινήστε το όχημα. Εμποδίζει. Ναι, μάλιστα, συγγνώμη. Να ξέρεις ότι δεν έφεγε αυτός. Ζωντανός ήτανε. Ζωντανός ήτανε. Ωραία, μπορούσε να μάθει από κάπου την ώρα. Δεν μπορούσε, αλλά... Δεν υπάρχει αλλά. Πώς θα γυρίσω εγώ πάλι στα σφακιά? Ξέρεις πώς γελούσαν όλοι αυτοί μαζί μου σήμερα στην εκκλησία? Μεθύσαμε, έπιαμε λίγο παραπάνω. Άστα αυτά. Αν το δεις μόνο, πες του να κρυφτεί. Γιατί τον ψάχνει ο πατέρας μου και δεν θα ησυχάσει αν δεν τον βρει. Και θα τον θάψει. Δεν θα χρειαστεί να ψάξεις και πάρα πολύ. Πες του να εξαφανιστεί. Αντζελίνα μου. Αντζελίνα μου, σε παρακαλώ, να σου πω. Άμα σου εξηγήσω τι έγινε, δεν θα το πιστέψεις. Πραγματικά δηλαδή, ξυπνήσαμε σε ένα ξερονήσι με κάτι Κινέζους πάνω από το κεφάλι μας και ήρθε ένα κουρασγερόπλοιο και μας πήρε. Μετά ήρθε η Κυπρική Πισαλέα και σας πήρε και χαθήκατε στην Ανδρομέδα. Όχι, ρε μωρό μου, τι είναι αυτά που λες, να ρωτά και τον Αντώνη. Ρε Αντώνη! Άκουσε με, σε παρακαλώ. Μια γιαγιά μάζεψε κάτι λεφτά και ήρθε ένα ελικόπτερο. Ρε Κωστή! Γιατί δεν μου το είπες ότι δεν ήθελες να παντρευτούμε? Όχι ρε αγάπη μου, δεν είναι αυτό. Εγώ εσένα θέλω, μόνο εσένα θέλω. Αλλά δεν άντεξα όλα αυτά τα πράγματα, τα πιώματα, οι βεντέτες. Ρε Αντζελίνα μου, μόνο εσένα θέλω, σε παρακαλώ, αλλά δεν είμαι έτοιμος για γάμο. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Το πλοίο φεύγει.
για Πειραιά. Αν θέλεις κι εσύ. Τρέχουμε τώρα! Εντάξει, αγάπη μου, το κατάλαβα. Τρέχουμε! Αμάν! Αμάν, Παναγία μου! Παλαιοτόμαρο! Ρίτα ήτια! Από ποιο λιμάνι θα φύγουμε, ρε? Ποιο είναι το πιο μακρινό της Κρήτης? Ναι, ρε, όπου φύγει, φύγει. Δεν ρισκάρω να μας πετύχει κανένας Βασιλαντονάκης. Αμάν! Πόνο σου! Όλα καλά, κοπελιά? Το έχουμε ξαναδεί το έργα και. Έμεινα από βενζίνη, φαίνεται. Από βενζίνη, κανένα πρόβλημα. Θα πετάξουμε εδώ πέρα να σου πάρουμε ένα μπιτόνι βενζίνη και ερχόμαστε. Όχι, ρε φίλε, πάλι. Όχι το μπιτόνι. Έλα, Ραντώνη, προχώρα. Μη σταματάς. Προχώρα, φύγε. Σοκολάτε, ρε. Ραντώνη, ε! Πού πας πάλι, ρε? Σταμάτα, ρε. Πεταχτείτε εδώ πέρα πιο κάτω, 5, 10, 15 χιλιόμετρα. Αλλάξτε κίνηση, δεν με νοιάζει. Φύγετε βενζίνη, έφυγα. Ραντών! Ρε λαμόγιο! Έλα πίσω, ρε! Όλα υπό έλεγχο. Να έχω στείλει τα πιτσιρίκια εκεί πέρα να φέρουν άπειρο τον Άγιο και όλα κομπλέ. Κρυδιά, κρυδιά. Όχι ακριβώς. Α, δεν πιστεύω να έχεις έρθει εδώ πέρα για κανένα γάμο, τίποτα που παντρεύεσαι. Όχι, για κάτι άλλο. Άλλο. Γιάννακο, δεν σωζόμαστε με τίποτα. Είναι η μοίρα μου, δεν. Είμαστε ωραίοι, πώς να το κάνουμε. Όχι μόνο ωραίοι, κουκλάκια ζωγραφιστά. Αυτό να γραφτεί backstage.